Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές στα Αρβορείο Ελλάδος και σήμερα οι παρεμβάσεις. Έχω την αίσθηση με ενδιαφέροντα θέματα και στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε, θα λέγαμε, αρκετές ειδήσεις στην φαρέτρα και στην επικαιρότητα. Μία είδηση είναι φυσικά η τροπολογία των 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων οι τρεις βουλευτές της Καβάλας, ο κύριος Εμμανουηλίδης, ο κύριος Μορφίδης και ο κύριος Παπαφιλίππου, 16 βουλευτές κατέθεσαν τροπολογία στη Βουλή στο σχέδιο Κλισθένης και ζητούν οι εκλογές να διεξαχθούν μία εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό, δηλαδή οι εκλογές να γίνουν τον Μάιο του 2019 μαζί με τις περιφερειακές φυσικά και μαζί με τις ευρωεκλογές. Πολλοί βλέπουν λοιπόν πιθανό ακόμη και το σενάριο να στηθούν τετραπλές κάλπες τον Μάιο του 2019. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η τροπολογία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Ξηδάκη, το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει δεκτή. Άλλωστε είναι και ο αριθμός των βουλευτών, είναι πολλοί οι βουλευτές. 16 είναι ένα μεγάλο νούμερο, μπορούμε να πούμε, σε αριθμό βουλευτών. Θεωρούνται μάλιστα βουλευτές του σκληρού προεδρικού πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούνται δηλαδή βουλευτές κοντά στον πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Χθες λέγαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το σενάριο απομακρύνεται και πάμε και πάλι για Μάιο, κανονικές εκλογές δηλαδή, τον Μάιο του 2019. Έχουμε και κάποια ζητήματα που αφορούν τον νέο φορέα στη δεξιά με τον κύριο Δημήτρη Καμένο, ο οποίος είναι ένας μαζί με τον κύριο Μπαλτάκο που ετοιμάζουν ένα νέο κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας εντός εισαγωγικών, η συζήτηση για την επόμενη μέρα και για την κυβέρνηση, έχει γενικότερα ζητήματα, αυτά μπορούμε να πούμε από πλευράς επικαιρότητας, πάντως η αυτοδιοίκηση ζει στους ρυθμούς του σχεδίου του Κλισθένη. Θα δούμε κυρίως όμως εμείς θέματα σήμερα του επιχειρήν και θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες. Να χαιρετήσουμε τον Όθων Μουρμούρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, Εμπόρων, Νομού, Δράμας και Περιφέρειας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου της Δράμας, ο κύριος Όθων Μουρμούρης. Να σας χαιρετήσουμε, πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Πράγματι, έχουμε προβλήματα και έχουμε και θέματα δηλαδή και τους επαγγελματίες. Και ένα θέμα που ξεκίνησε αυτή το καιρό πλέον, γιατί παραωρίμασε να το πω, είναι οι επαγγελματίες, οι παράνομοι επαγγελματίες, οι οποίες κάνουν κακό σε μεγάλο κοινωνικό σύνολο, εκτός από τον κάθε επαγγελματία που τον παίρνουν τη δουλειά. Δεν υπάρχει ΙΚΑ, δεν υπάρχει φορεία, δεν υπάρχουν χίλια δύο πράγματα τα οποία δεν συντελούν στο να ανεβάσουμε το οικονομικό επίπεδο της χώρας ή ακόμη και του νομού ή και γενικά να υπάρχει νομιμότητα αυτή που θα έπρεπε, γιατί οι νόμοι υπάρχουν πάντοτε για όλες τις περιπτώσεις. Έβλεπα κιόλας και το ρεπορτάζ της Έλλησης Οικονόμου στο Δελτίο Ειδήσεων, κύριε Μουρμούρη, και ήσασταν, θα έλεγα, ιδιαίτερα καυστικός για το πρόβλημα. Θεωρείτε ότι είναι ένα, πώς να το πω, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και στον νομό της Δράμας? Ήταν μεγάλο πρόβλημα, αλλά έχει φτάσει στο να γίνει έντονο και να είναι θηλιά στον νόμιμο επαγγελματία. Πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε με μικρότερη τιμή, έστω εξυπηρέτηση σε κάποιον φίλο, πολλές φορές για να βγάλουν, και είναι σημαντικό, δικό τους εισόδημα μεγαλύτερο, γιατί παραδείγματα υπάρχουν, ας πούμε, και μπορώ ένα να αναφέρω μόνο, ότι αν ένας είναι δημόσιο υπάλληλος ή συνταξιούχος και παίρνει μια σύνταξη των 1.000 ευρώ, ας πούμε, ή ένα μισθό των 1.000 ευρώ και κάνει μια αλφα δουλειά, όποια δουλειά, που τη γνωρίζει έτσι γιατί ο πατέρας του κάποτε εργάστηκε, έχει ταλέντο να το πω όπως θέλεις πάρτο, των 300 ευρώ με κέρδος, έφτασε ο μισθός του να είναι το 1 τρίτο, να έχει βγάλει 1 τρίτο του μισθού του παραπάνω από ό,τι παίρνει, δηλαδή από 1.000 πάει 1.300.
Ένας επαγγελματίας φυσικά με 300 ευρώ μιας δουλειάς δεν μπορεί να επικρατεί, να επιβιώσει σαν μαγαζί, σαν επαγγελματίας. Αφέμπτος ανταγωνισμός λέτε. Έρχεται ο άλλος δηλαδή δεν και σου λέει θα σου βάψω το σπίτι ή θα σου περάσω τα πλακάκια. Θα σου κάνω το αυτοκίνητο. Ή θα σου κάνω το αυτοκίνητο. Λαμαρίνω δουλειά, θα σου περάσω τα κάγκελα. Θα σου κάνω τον υδραυλικό, θα σου κάνω τον ηλεκτρολόγο. Θα σου κάνω την κομμότρια με 5 ευρώ στο σπίτι. Θα σου κάνω φροντιστήριο γιατί είμαι καθηγητής στο δημόσιο και μπορώ να σου κάνω τη φροντιστήριο. Μεγάλη γάμα δηλαδή, τα πιάνει όλα η γάμα. Τα πάντα όλα. Δηλαδή, όσοι υπάρχουν σήμερα νόμιμοι επαγγελματίες, εξίσου υπάρχουν και παράνομοι που κάνουν μια άλλη δουλειά, όχι με την ίδια. Δηλαδή, ακριβώς στον ίδιο αριθμό, αλλά όσοι δουλειές παίρνουν οι επαγγελματίες, παίρνουν και όλοι οι υπόλοιποι, που φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερο το πληθυσμιακά οι υπόλοιποι, από αυτές τις δουλειές που παίρνουν από τους επαγγελματίες. Πάμε ως χάρη, ένας δημόσιος υπάλληλος, ας πούμε, στην Προσοτσάνη κάνει τον αυτοκινητιστή. Διορθώνει αυτοκίνητα. Αυτός 2 αυτοκίνητα το μήνα να διορθώσει, από 150 ευρώ να βγάλει 100, πήγε 200 ευρώ. Από τα 1000 που παίρνει πήγε 1200. Δεν μιλάμε δηλαδή για απλές κατασκευές. Ξέρεις, ήρθε και άλλαξε το λαστιχάκι στην βρύση ή μου διόρθωσε μία μπρίζα ή μου άλλαξε τη λάμπα. Μιλάμε για κατασκευές οι οποίες έχουν κόστος. Πάμε σε κανένα σιδεράς. Παίρνει, βγάζει τη μηχανή του αυτοκινήτου δηλαδή και μπορεί να κάνει και τέτοιες δουλειές, έχει ολόκληρο σύστημα, ολόκληρο γκαράζ δηλαδή. Μας έλεγε στη συνάντηση που είχαμε ο πρόεδρος των αυτοκινητιστών ότι έτυχε, τους γνωρίζουμε όλους αυτούς και δική μας φυσικά και πρέπει να πούμε και αυτό, το ότι μέχρι τώρα δεν γινόταν κάτι ή από πλευράς έτσι και δημοσίου και φορέων που είναι υπεύθυνοι για αυτό το θέμα, είναι ότι και εμείς το αφήναμε λίγο έτσι χαλαρά. Δηλαδή, βλέπαμε τον άλλον τον επαγγελματία, δεν κάναμε κάποια καταγγελία σε κάποια υπεύθυνη υπηρεσία να πάει να δει γιατί. Και υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν προστήματα, θα τα αναλύσουμε για να καταλάβει ο κόσμος και να τον προφυλάξουμε, γιατί εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να πληρώσουν πρόστιμο αυτοί οι άνθρωποι ώστε να στηριχθούν εισόδημα από την οικογένειά τους και να έρθουν σε δυσμενέστερη θέση από ό,τι είναι για να κάνουν και μια δεύτερη δουλειά. Πάντως παρανομούν. Πρέπει να σταματήσει. Κύριε Πρόεδρε, παρανομούν. Από όσο γνωρίζουμε, γιατί υπάρχουν νόμοι. Τώρα, άδικοι νόμοι, δίκαιοι νόμοι, πάντως υπάρχουν νόμοι. Οι οποίοι λένε ότι απαγορεύεται, αν είσαι δημόσιος υπάλληλος, να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Ειδικά για τους δημοσίους υπαλλήλους δημοτικούς, δηλαδή όσοι έχουν σχέση με το δημόσιο, θα ήθελα να τα ακούσουν πολύ σοβαρά, γιατί αν έτυχε να παρακολουθήσουν και σε άλλες συνεντεύξεις εδώ μαζί ή και παλιότερα, ποτέ δεν αναφέρθηκαμε σε αυτό το θέμα με τόσο μεγάλη επιμονή. Σημαίνει ότι θα το τρέξουμε, σημαίνει ότι θα το κυνηγήσουμε και αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τους συλλάβουν να κάνουν αυτό το πράγμα, δηλαδή τους πιάσουν να κάνουν την παρανομία, έχει μέχρι και απόλυση από το δημόσιο. Αν είναι συνταξιούχος, αν θυμάμαι καλά, μειώνεται κατά 60% η σύνταξή του γιατί δεν δήλωσε δεύτερη εργασία που κάνει. Έχει δικαίωμα ως ένας συνταξιούχος να το κάνει, αλλά πρέπει να το δηλώσει ότι εγώ κάνω αυτό το επάγγελμα, δηλαδή να είμαι νόμιμος επαγγελματίας και παίρνει ένα μέρος της σύνταξης. Δεν γίνεται και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκερη. Δεν γίνεται. Υπάρχουν όμως και επαγγελματίες, πρέπει να το πούμε, οι οποίοι βλέποντας ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει αστυνόμευση, να το πούμε αστυνόμευση, όχι με την έννοια μόνο της αστυνομίας, όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται, ίσως και γι' αυτό είναι χαλαρό το θέμα. Με αποτέλεσμα, πάνε, καταθέτουν τα χαρτιά τους στην εφορία. Πάμε, να πω ένα παράδειγμα, ένας ηλεκτρολόγος ή ένας υδραυλικός. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει κάποιο συγκεκριμένο εργαστήριο. Μπορεί δηλαδή, το εργαστήριο του να είναι 2-3 βαλίτσες που έχει σε εργαλεία, να τα έχει πάνω στο αυτοκίνητο. Οπότε σηκώνει το πρωί, είναι για να πάει στον Όθο να κάνει μια δουλειά, πάει εκεί. Μετά θα πάει στον Κώστα γιατί έχει να κάνει μια άλλη δουλειά και αφού τελειώσει αυτές τις δουλειές που έκανε, γυρνάει στο σπίτι του. Αυτός βλέποντας ότι υπάρχει μεγάλη ανισότητα στον ανταγωνισμό, γιατί δεν μπορεί να χτυπήσει. Ρίχνει τιμή. Ναι, πάει, διαγράφεται από την εφορία, δεν πληρώνει. Αλλά και τους συναδέλφους σας τώρα, οι οποίοι λένε υπάρχουν γιατί να το κάνω. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Και όλα αυτά όμως υπάρχουν ποινές που είναι πολύ μεγάλες. Και οικονομικά δηλαδή. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι που συγκαλύπτουν επαγγελματίες, που συγκαλύπτουν κάποιους παράνομους. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που κάνει κάγκελα, ας το πούμε, για να μιλάω πάνω στο δικό μου το επάγγελμα. Μπορώ να πω για όλα, αλλά ας μιλήσω συγκεκριμένα.
αυτός περνάει κάπου κάγκελα. Τον βλέπει, ας πούμε, η υπηρεσία. Δηλώνει ότι εγώ είμαι του όθων του μουρμούρι του συνεργείου. Οπότε λέει ο όθων ο μουρμούρις είναι νόμιμος, άρα εντάξει. Και αυτή η περίπτωση θα έχει συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες? Τη στιγμή που θα καταγραφεί ότι στο τάδε οδό, στην τάδε οδό, στο τάδε σπίτι έχει δουλέψει ένα συνεργείο που είναι μουρμούρι όθων και θα ελεγχθεί αν έχει ο μουρμούρις όθων άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και όλα αυτά. Ο όθων όμως δεν κολλάει ένσημα στο συγκεκριμένο κύριο, γιατί ο κύριος, ας πούμε, είναι συνταξίουχος, γιατί είναι δημοσιοπάλους, για χίλια δυο άλλα πράγματα. Με αποτέλεσμα αυτό θα πάει στο ΙΚΑ και θα έρθει 1500 στον όθον τον μουρμούρι, γιατί απασχολούσε κάποιον και δεν τον κολλούσε ένσημα. Δηλαδή, κάνω εξυπηρέτηση μεν, αλλά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, γιατί πλέον θα γίνονται καταγγελίες και από την Ομοσπονδία και από τους προέδρους των σωματείων όλων αυτών. Με αποτέλεσμα θα του έρχεται κάτι το οποίο δεν το περίμενε. Ένα αυτό. Δεύτερον, και είναι ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτούς που θα ζητήσουν να τους κάνουν τέτοιες εργασίες. Δηλαδή, εγώ είμαι ο νοικοκύρης ενός σπιτιού και ψάχνω κάποιον αντί να είναι νόμιμος επαγγελματίας, κάποιον ο οποίος είναι φίλος μου, κουμπάρος μου, δεν ξέρω και εγώ τι, να μου κάνει μία δουλειά. Αν πάει και γίνει καταγραφή ότι εκείνη την ημέρα εργαζόταν κάποιος στο σπίτι σου και έκανε κάποια δουλειά, αυτό πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο ΙΚΑ για να το κολλήσεις ένσημο. Όπως στην οικοδομή. Δηλαδή, όταν πάμε στην οικοδομή, αυτοί που δουλεύουν στην οικοδομή είναι υποχρεωμένος ο μηχανικός ή όποιος κάνει να κολλήσει ένσημα. Άρα, δηλαδή, αν εσύ έχεις καλέσει κάποιον παράνομο επαγγελματία που δεν έχει άδεια και δουλεύει στο σπίτι σου και κάνει μία αλφα δουλειά, όποια δουλειά, εκείνος ή θα πρέπει να είναι επαγγελματίας και να έχει μαγαζί, ή αν δεν έχει, θα πρέπει να τον έχεις δηλώσει στο ΙΚΑ για να τον κολλήσεις ένα ένσημο. Αν αυτό φαίνεται ή ακούγεται λίγο έτσι, τώρα σιγά τραβηγμένο, είναι, θα πρέπει να πω είναι ότι... Είναι εδώ και χρόνια αυτός ο νόμος. Ναι, δεν είναι σημερινή. Δηλαδή δεν είναι σημερινή. Είναι καθεστώς, είναι πολλές δεκαετίες είναι αυτό. Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά πού είναι η διαφορά? Ότι για να καταλάβουμε δηλαδή ότι οι νόμοι υπάρχουν, η εφαρμογή τους δεν γινόταν μέχρι τώρα. Θα πρέπει να γίνει. Και είναι και πολύ αυστηροί οι αγρότες. Οι αγρότες, παραδείγματος χάρη, είχαν εργάτες οι οποίοι τσαπίζανε τους κάμπους. Φαντάστηκε κανένας κάποτε ότι θα πήγαινε κάποιος επόπτης εργασίας και θα έπιανε αυτούς τους ανθρώπους και θα έλεγε γιατί δεν σκουλάς το αγροτικό ένσημο που είναι αυτό? Και όμως υπάρχουν αγρότες που πληρώσανε, που όλοι πληρώνουν αυτή τη στιγμή 1500. Γιατί είχε αδήλωτο εργαζόμενο. Το ίδιο σημαίνει. Εσείς βασικά λέτε όμως, Πρόεδρε, ότι εμείς δεν βγήκαμε ούτε τους αστυνόμους παριστάνουμε. Απλά λέμε ότι για να υπάρχουν αστυνόμοι πρέπει να υπάρχουν και κλέφτες. Και ότι ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παράνομα εργάζονται σε τέτοιες εργασίες ουσιαστικά κλέβουν τα μεροκάματα τα δικά μας. Έτσι ακριβώς είναι. Ή προσπαθούν, ή γενικότερα χάνει το κράτος έσοδα. Βεβαίως. Γιατί μαύρα λεφτά είναι. Άρα με τα μαύρα λεφτά δεν μπορείς να βγάλεις και. Οπότε λέτε, δεν μπορεί το κράτος να αυστηροποιεί τόσο το πλαίσιο για εμάς που είμαστε οι νόμιμοι και να έρχονται οι όποιοι κυριολεκτικά λεξιδοτιστές να μπαίνουν στη δουλειά μας, στα πόδια μας, να μας δημιουργούν προβλήματα. Δεν γίνεται με δύο μέτρα και με δύο σταθμά. Το θέμα είναι, Πρόεδρε, ότι εγώ θεωρώ πολύ δύσκολο να αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα πας και θα βρεις ένα να κάνει ένα αυτοκίνητο και θα πει βοηθάω το φίλο μου, ήρθα εδώ γιατί μου ζήτησε βοήθεια και του φτιάχνω μια περιέλυξη, ένα μοτέρ, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν μπορεί να αποδειχθεί, έχω την αίσθηση, αν και φυσικά απαγορεύεται ουσιαστικά να κάνεις τέτοιες δουλειές. Και αποδεικνύεται, Θανάση, και το όλο είναι παράνομο. Δηλαδή, τι θα πει ήρθε κάποιος φίλος μου να με βοηθήσει? Και αν εκείνη την ώρα που σε βοηθάει, βάλει τα χέρια του στην πρίζα ή κοπεί ένα καλώδιο και το πατήσει και σκοτωθεί. Λες εσύ ότι είναι δικαιολογία στο δικαστήριο ότι επειδή σκοτώθηκε αυτός και πρέπει να τον αποζημιώσει αυτά, είναι φίλος μου και ήρθε να με βοηθήσει, ή είναι κουμπάρος μου, ή είναι δεν ξέρω κι εγώ τι κολλητός? Είναι στο μαγαζί σου μέσα, όπως η σερβιτόρα στην καφετέρια που την πιάνουμε, που δεν κολλάει ένσημα. Πάει ένα καφέ και υπάρχει το συγκεκριμένη υπηρεσία που όταν τη δει πληρώνει το αφεντικό 1500. Το ίδιο σημαίνει είτε είσαι νοικοκύρης στο σπίτι σου και έχεις καλέσει κάποιον για να κάνει μια δουλειά, να σου κόψει τα μαλλιά.
Όπως γίνεται και με τους ανθρώπους στις λαϊκές αγορές. Θανάση, να, πούμε, να σου κόψει. Οι οποίοι και αυτοί ασφαλίζονται. Βεβαίως, δεν είναι δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Και έχουν τα ταμιακές μηχανές. Όλους δεν γίνεται δηλαδή να είναι μπάχαλο η χώρα. Σου λέω απλό. Φωνάζεις μία κομμότρια και λες αντί να πάω στο μαγαζί να πληρώσω 15-20 ευρώ. 5 ευρώ η γειτόνισσα εδώ πέρα που κάνει και την κομμότρια και την ξέρω και καλή. Δεν κάνει πρόβλημα. Και εγώ ρωτάω στη μία ανάποδη. Κόβεται το καλώδιο. Φυσικά εκεί ξέρεις την περίπτωση, ειδικά με τις κομμότριες και τους κομμωτές, όμως τη γνωρίζεις, Πρόεδρε, ότι τα παιδιά θέλανε πολλά από αυτά να ανοίξουν μαγαζί. Μπορούνε το. Λόγω του ότι του ζητάνε κάτι ένσημα, του ζητούσαν. Όχι, όχι. Θυμάσαι τι γινόταν. Άλλαξε ο νόμος. Τώρα άλλαξε, αλλά χρόνια δεν μπορούσαν να ανοίξουν μαγαζί. Συμφωνώ. Και το ότι πολλά πράγματα, σούμε, δεν, δηλαδή δεν τα κυνηγήσαμε εμείς, γιατί είπες προηγουμένως. Μίκρη είναι η πίτα. Θα πούμε, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή η πίτα ήταν κάποτε μεγάλη. Όλοι χωρούσαν και όλοι τρώγανε. Και όλοι λίγο πολύ λέγανε νηστικός δεν είμαι. Σήμερα κινδυνεύουν επιχειρήσεις. Δηλαδή. Να το πω πιο έτσι τραβηγμένα. Έχεις ακούσει καμιά αυτοκτονία κανονός αλουνού εκτός από επαγγελματία? Εκτός άμα είναι πραγματικά άρρωστος, ας πούμε, για ποιοι λόγους. Εντάξει. Διαφορετικά, αν έχει πέσει από τον μπαλκόνι, είναι επαγγελματίας. Γιατί δεν μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του, γιατί πιέζεται καθημερινά, γιατί δεν έχει δουλειά, γιατί έχει χρέη. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει από πλευρά τουλάχιστον να μου κόβουν εμένα το ψωμί μου. Δηλαδή, στην ουσία μέχρι τώρα τι κάναμε? Λέγαμε, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει τι. Ας φάει αυτός, ας ταΐσουν τα παιδιά αυτού και όχι τα δικά μου. Δεν γίνεται. Πρέπει να ταΐσουν πρώτα τα δικά μου και αν περισσεύω να κάνω και τον φιλάνθρωπο και όλα αυτά να πω ρε φίλε, πάρε και σε μια δουλίτσα, δεν πειράζει. Εντάξει. Και είναι σε μια πολύ μεγάλη γκάμα. Αναφέρθηκες, ας πούμε, και τα φροντιστήρια, τα οποία Βεβαίως. Είναι επιχειρήσεις, είναι νόμιμες επιχειρήσεις. Και την ίδια ώρα έχουν να αντιμετωπίσουν τους διάφορους. Και με δύσκολες προδιαγραφές. Να τους χαρακτηρίσουμε με έναν όρο σερίφιδες. Ακριβώς. Οι οποίοι μπαίνουν και κυριολεκτικά μπαμπούμε εκεί. Και εύκολα παίρνουν μαθητές. Γιατί τους έχουν καθημερινά στην τάξη. Ο μαθητής λέει να πάρω τον καθηγητή που κάνει. Παίρνει 5-6 παιδιά. Ναι, αλλά είναι τόσοι καθηγητές. Αυτό θα το κυνηγήσουμε. 18 του μηνός. Έχουμε και πέρασε καλές. Και ένα καλό νομοσχέδιο η Αχτσιόγλου, πρέπει να πούμε, Πρόεδρε. Που ουσιαστικά και το 1500, αν γίνει πρόσληψη ή αν γίνει 3-6 μήνες, ένας χρόνος, μειώνεται και μειώνεται πολύ. Ουσιαστικά δίνει και ένα κίνητρο, δηλαδή, αν πιάσουν κάποιον επαγγελματία, να μην το καταστρέψουν. Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι, μετά 1500. Αυτό το ζητούσαμε, είναι καλό και δείχνει, ας πούμε, ότι όταν είσαι νόμιμος επαγγελματίας, λύσεις υπάρχουν για να μην κλείσεις από μια μέρα στην άλλη. Όταν είσαι όμως παράνομος, πώς θα τον κάνεις πρόσληψη? Δηλαδή, είσαι ο νοικοκύρης, Θανάση, όπως το λέω. Έχεις το σπίτι σου και εσύ την οικογένειά σου και θέλεις να κάνεις μία δουλειά στο σπίτι σου. Έχεις ένα φίλο, το οποίο δεν είναι επαγγελματίας. Τον φωνάζεις να έρθει να κάνει εκείνη τη δουλειά. Ξέρεις ότι μπορεί να είναι και πολύ καλός, ας πούμε. Δεν λέω ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Ωραία. Εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να τον έχεις δηλώσει και στο ΙΚΑ. Και φυσικά, αν μπορεί να την κάνει τη δουλειά. Γιατί αν μπορεί. Γιατί αν είναι ηλεκτρολόγος πρέπει να έχει άδεια. Γιατί αν είναι υδραυλικός πρέπει να έχει άδεια. Γιατί άμα είναι σιδεράς θα πρέπει να έχει άδεια ηλεκτροσυγκολητή. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή το ότι. Πλέον, όταν λέει ο νόμος ότι για να γίνει δηλαδή, επαγγελματίας. Με τα σίδερα δεν μπορεί να παίζει αν δεν είσαι επαγγελματίας. Ακριβώς. Το ότι δεν το κυνηγούσαμε και πήγαινε ο καθένας, ας πούμε, έκαμε στην αυλή του αλουνού του φίλου του τα κάγκελα και έλεγα μέλα μωρέ, δεν πειράζει και αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν νόμοι. Έχεις άδεια ηλεκτροσυγκολητή, φίλε μου, και παίρνεις την ηλεκτροκόλληση και κολλάς. Ποιος θα το πω ότι μπορείς? Ο νόμος λέει ότι εγώ για να κολλήσω πρέπει να έχω άδεια ηλεκτροσυγκολητή. Το ότι εσύ κολλάς κάγκελα δεν μου λέει κάποιος ή κάγκελα κολλάς ή καζάνι ή δοχείο ή αυτό. Πρέπει να πούμε είναι και σπάνια αυτή η άδεια για όσους γνωρίζουμε λίγο αυτόν τον χώρο. Ακριβώς. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν τέτοιες άδειες, ειδικά ηλεκτροσυγκολητή πολύ βαραίων οχημάτων. Χειριστές ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ακόμη και στους ελεύθερους επαγγελματισμούς, με αυτό που συζητάμε σήμερα. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κάποιες παρανομίες μέσα στο μαγαζί τους, και αυτοί θα μπουν σε τάξη. Γιατί εμείς δεν λέμε ότι όταν θα πούμε τις υπηρεσίες, κάντε ελέγχους, μην πας αυτόν, πάνε στον άλλον. Σε όλους. Δεν έχεις άδεια ηλεκτροσυγκολητή. Ήρθε το συνεργείο μου, δουλεύει, ή εγώ μαζί με έναν βοηθό δουλεύω έξω κάπου και περνάω κάτι, και ο βοηθός μου κάνει ηλεκτροκόλληση. Περνάει ο επόπτης εργασίας, το βιομηχανίας, η αστυνομία, όποιος θέλει. Όποιος. Έγινε πολύ μεγάλη γκάμα αυτοί που μπορούν να ελέγξουν αυτή τη διαδικασία. Όταν ακούμε πολύ μεγάλη γκάμα, ξέρεις τι σκεφτόμαστε όμως. Όχι, στο τέλος δεν γίνεται έλεγχο. Όχι, θα γίνεται και θα σου πω πώς θα γίνεται το έλεγχο, ας πούμε. Δηλαδή δεν πάμε είδαμε τη θάλασσα, ας πούμε, και λέμε, έλα μωρέ, ας δείξουμε ένα αγκίστικο ότι πιάσουμε. Θα πιάσουμε όλα τα ψάρια που έχει μέσα. Αν όχι όλα, τα πολύ μικρά θα τα αφήσουμε.
Όλα τα άλλα θα τα πιάσουμε. Είναι σίγουρο. Και θα σου πω με ποιο τρόπο, για να μ' ακούνε και να ξέρουν ότι πλέον είμαστε αποφασισμένοι. Τελεία και παύλα. Και λέω, σε εκείνη την περίπτωση που εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας νόμιμος δεν κάνει ο βοηθός μου ηλεκτροκόλληση, πρέπει να έχει άδεια ηλεκτροσυγκολητή. Θα πάει να βγάλει. Και ο νόμιμος δηλαδή. Θα μπει τάξη. Εντάξει. Που προβλέπει να έχει κάποιες εργατόδες εργασίες. Και να παίρνει το μεροκάματο που πρέπει. Να δώσει εξετάσεις για να πάρει ναι, την άδεια. Και να κολλάει ένσημο μετά αυτό που πρέπει και όλα αυτά. Εντάξει, γιατί δηλαδή δεν θα κάνουμε. Γιατί από μια ηλεκτροσυγκόλληση ναι. Μπορεί μέχρι και να τυφλωθεί. Μπορεί να πάρει οτιδήποτε. Δεν είναι δηλαδή απλά πράγματα όλα. Να μπει από τον τροχό ή να σου κάψει το μάτι, να τυφλωθεί. Και έλεγα τώρα πώς θα το ελέγξουμε. Γιατί λες, ας πούμε. Να σου πω. Εμείς πρώτα απ' όλα, σαν πρόεδροι επαγγελματιών. Όλοι οι πρόεδροι, του κάθε σωματείου δηλαδή, και επικεφαλής η Ομοσπονδία, γνωρίζουμε ποιοι είναι. Τους ξέρουμε δηλαδή. Ξέρω όταν βλέπω σε κάποιο σπίτι ότι αυτός δεν είναι επαγγελματίας. Είναι με άλλη ιδιότητα. Θα κάνουμε καταγγελία. Πειρατές θα τους λέμε. Πειρατές. 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 Θα κάνουμε καταγγελία συγκεκριμένη. Στην τάδε οδό, δεν δουλεύει, δεν ξέρουμε ποιος, να πούμε ονόματα. Θα μου πει, είναι η Κυριακή, τι θα κάνεις. Θα σου πω τι θα κάνω. Θα πάει η αστυνομία. Είναι μεσημέρι, 3 η ώρα. Κλείνει η υπηρεσία που μπορεί να κάνει. Θα πάει η αστυνομία. Η αστυνομία τι θα κάνει. Δεν θα ελέγξει αν έχει άδεια εσύ και αυτά. Θα κάνει καταγραφή ότι σε εκείνη την οδό, εκείνη την ώρα δουλεύανε. Όθων Μουρμούρης, Φυλακτός Αθανάσιος, Νίκος Παπαδόπουλος και. Ωραία. Θα τα στείλει στο ΙΚΑ. Στην βιομηχανία, στον επόπτη. Θα δίνει άλλο γραφείο. Πάντως οι συνάδελφοί σας. Τη στιγμή που θα τα πάρουν οι κύριοι αυτοί, που είναι τη υπηρεσία αυτή, την άλλη την ημέρα το πρωί, που είναι η Κυριακή, Δευτέρα το πρωί, θα ελέγξουν. Ο Όθωνο Μουρμούρης που δούλευε εκεί, έχει ΙΚΑ. Είναι γραμμένος σε κάποιον, όχι. Έχει άδεια, όχι. Όπως δηλαδή αυτό συμβαίνει. Αλλά συμβαίνει πού. Εκεί που ενδιαφέρει την αστυνομία εκ των πραγμάτων, γιατί υπάρχει και, ας πούμε, και άλλες παρανομίες. Ένα καφέ μπαρ ή ένα μπαρ, όταν δουλεύει, πάει η αστυνομία το βράδυ και κάνει έλεγχο. Ποιοι δουλεύουν μέσα. Δεν τους λέει αν έχει ΙΚΑ. Κάνει καταγραφή τα ονόματα. Λέει, βρήκα εκεί 3 άτομα, 3 γυναίκες να δουλεύουν ή 3 άντρες να και δουλεύουν. Δεν είναι δικαιολογία, περνούσα απ' έξω και λέω δεν πάω μέσα να σερβίρω κανένα ουίσκι. Ακριβώς. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Ναι. Και έτσι ελέγχανε και βρίσκουν αν υπάρχει κάποιος που είναι από χώρα η οποία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει δικαίωμα εργασίας ή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχει άδεια. Έτσι θα μπορούμε να ελέγξουμε και αν είναι από τη Βουλγαρία κάποιος που περνάει αλουμίνια, περνάει κουφώματα ή είναι από οποιαδήποτε άλλη χώρα αλλά δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό γιατί εκεί δεν έχει κόψει τιμολόγιο σωστά ή δεν έχει εργαζόμενος μαζί του ο οποίο πληρώνει. Είναι ΙΚΑ εισφορές στο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι. Υπάρχει τάξη. Το θέμα είναι τι, όπως είπες προηγουμένως, επειδή ήταν και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι φορείς οι οποίοι μπορούν να κάνουν έλεγχο, συνήθως υπάρχει μία αδράνεια. Λέει, έλα, μωρέ, θα το κάνω εγώ. Αστυνομία λογικά. Λέει, εγώ ρε παιδιά, δεν είμαι για αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι για κανόνα. Όταν όμως εγώ κάνω καταγγελία και πώς συγκεκριμένα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να συμβεί κάποια τύχημα. Είναι παράνομη πράξη. Είναι παράνομη εργασία. Και το παράνομο βγαίνει ότι όταν πάω να κάνω ένα μαγαζί, μου λέει, κοίταξε, για να μην είσαι παράνομος, έλα να κάνεις αυτή τη διαδικασία, αυτά τα χαρτιά. Άρα η λέξη παράνομος σημαίνει παρανομία. Αφού είμαι παράνομος, υπάρχει κάποιος να τον ελέγξει. Στη δική μας περίπτωση δεν είναι ένας. Συνήθως, ας πούμε, παράνομο για τον κλέφτη που έκλεψε, παράνομος είναι, υπάρχει αστυνομία. Για την παράνομη οδήγηση, γιατί έκανες κάτι λάθος. Υπάρχει τροχιά. Τροχιά. Εντάξει, είναι συγκεκριμένα και είναι ένας. Δεν πάει εκεί και το υγειονομικό, δεν πάει και η βιομηχανία, δεν πάει και ο επόπτης εργασίας. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε, όλοι αυτοί που ανέφερα προηγουμένως από το Τελωνείο, ΙΚΑ, υπόπτες εργασίας, βιομηχανίας, όλοι αυτοί μπορούν να κάνουν έλεγχο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και από όσο καταλαβαίνω τα λεγόμενά σας, κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από την κίνηση γενικότερα σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς στην αγορά κινείται ουσιαστικά με τέτοιες οδούς που αναφέρατε. Έτσι ακριβώς. Κινείται με μαύρο χρήμα και φυσικά χάνονται έσοδα ΦΠΑ, χάνονται έσοδα από τους φόρους, υπάρχει κακή ποιότητα προσφοράς υπηρεσιών, σίγουρο είναι αυτό, σε μεγάλο βαθμό. Λογικά, γενικότερα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα, δεν θα σε ειδοποιήσει για να συμβεί. Ακριβώς. Μπορεί να συμβεί κάτι απρόβλεπτο.
Εδώ στηρίζουν οι επαγγελματίες, δηλαδή αναφέρατε τις κομμώτριες, αναφέρατε τους κομμωτές, αναφέρατε τα καράζ, αναφέρατε τις περιελήξεις μοτέρ, εγώ θα σας έλεγα. Όλα τα επαγγελματίες. Εγώ θα σας έλεγα τους, τα μηχανουργία. Έχει πολύ σε, πράγμα. Σε όλους έχει. Απλά υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν συνδικαλιστικό όργανο, δηλαδή δεν έχουν πρωτοβάθμιο σωματείο. Δεν σημαίνει ότι εμείς όμως αν έχουμε καταγγελία σαν ομοσπονδία, γιατί δεν θα πάει στο σωματείο, δεν υπάρχει σωματείο, δεν θα το κάνουμε. Δεν θα πάμε δηλαδή για να ελέγξουμε, όχι θα πάω εγώ. Θα κοιτάξουν εδώ ποιος πρέπει να πάει ανάλογα με τι μέρα είναι, τι ώρα είναι. Θα πάει το αστυνομία, θα πάει το ΙΚΑ, θα πάει ο υπόπτης εργασίας. Πάντως εμείς η διαδικασία θα είναι συγκεκριμένη. Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν ασχολούνται με αυτό το γεγονός. Δηλαδή ότι δεν έχουν πάντοτε. Ψάχνουν έσοδα δηλαδή. Ναι, δεν έχουν τα ασφαλιστικά πάντοτε. Ταμεία δεν θα πρέπει να κάνουν και αυτά ναι, έναν δεν έχουν έλεγχο. Πάντοτε τη λογική να πάνε. Με ποια έννοια, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι δηλωμένο στο ΙΚΑ, να κολλάει, να μην κολλάει και όλα αυτά. Είναι μόνο εκεί. Εμείς όμως δεν έχουμε μόνο αυτό. Εντάξει, έχουμε και την παράνομη. Γιατί δεν μπορεί να κάνει τον ηλεκτρολόγο. Πρέπει να έχει άδεια. Είπα, δεν μπορεί να κάνει τον σιδερά, ας πούμε, να κολλάς. Πρέπει να έχει άδεια ηλεκτροσυγκολητή. Εντάξει. Το κομμωτή μπορεί να το κάνει, ας πούμε, αν και υπάρχει αναγνωρισμένο επάγγελμα που κάνει φίτηση 2 χρόνια. Γιατί θα μπορεί να τον κάψει τον άλλον με είναι τα μαλλιά. Και, μάλιστα, και αλλά ιδιαίτερες σπουδές, δύσκολες. Θα πει κάποιος, ας πούμε, δεν είναι πρόεδρε τώρα. Καλά τα λες, αλλά σου πω ένα παράδειγμα. Πώς θα τον πιάσει τον αυτό που κάνει παράνομα φροντιστήρια. Άμα νομίζει κανένα ότι υπάρχει ανομία ή υπάρχει παρανομία και δεν μπορεί να συλληφθεί, κάνει μεγάλο λάθος. Να πω για παράδειγμα. Ήρθατε σε επαφή, ας πούμε, με τους φροντιστές, ήρθατε. Όχι, γιατί αυτοί δεν είναι στην ομοσπονδία. Δεν είναι εγγεγραμμένοι. Οπότε δεν μπορούμε. Είναι να μεγάλο το πρόβλημα που έχουμε. Ναι, όμως το γνωρίζω. Εγώ μιλάω με ανθρώπους δηλαδή. Το γνωρίζω, αλλά όταν. Κοίταξε να δεις. Η ομοσπονδία αποτελείται από διάφορα μικρά σωματεία τα οποία είναι τα πρωτοβάθμια. Δεν μπορώ να υποχρεώσει η ομοσπονδία κάποιο σωματείο να εγγραφεί. Εντάξει. Οι καθηγητές, οι φροντιστές αυτοί δεν θέλουν να εγγραφούν στην ομοσπονδία. Είναι αυτόνομοι. Έχουν το δικαίωμα. Δεν σημαίνει όμως για μας, για τη λογική ή για αυτό που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία, που λέει εκπροσωπώ τους επαγγελματίες, ότι επειδή δεν έχει σωματείο ή το σωματείο σου δεν είναι εγγεγραμμένο σε εμάς, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για σένα. Ναι. Εντάξει, αυτό. Το βλέπετε συνολικά εσείς και λέτε όμως επίσης ότι εδώ μιλάμε για εξοντοτικές φορολογικές υποχρεώσεις στους επαγγελματίες και την ίδια ώρα κάτω από το φως κυριολεκτικά του ήλιου άνθρωποι φοροδιαφεύγουν. Άνθρωποι με κωμικοτραγικές, μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, δικαιολογίες, προσφέρουν υπηρεσίες, ενώ είναι συνταξιούχοι, πάνε, βάφουν ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι ακριβώς. Φτιάχνουν κράσπεδα, φτιάχνουν οτιδήποτε. Σε ένα σπίτι φτιάχνουν. Τα πάντα. Δεν είναι, δηλαδή, το γνωρίζει η κοινωνία. Αυτό που λέω δηλαδή, δεν είναι κάτι που το γνωρίζει, ας πούμε. Εντάξει. Ξέρει τους νόμιμους, ξέρει τους παράνομους. Δηλαδή, ξέρει και αυτούς, ας πούμε, που θα τον κάνει. Γύψινα, τα πάντα. Ναι. Αυτοκίνητα, λαμπρενοδουλειές, τι να σου πω. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή, και βάψουμε αυτοκίνητο ακόμη, ας πούμε, που λες, πρέπει να έχει φούρνο. Εντάξει. Εκεί. Υπάρχει το φιλότιμο του επαγγελματία που είναι γεγονός. Λέω πολλές φορές μέσα στο μαγαζί του πηγαίνει κάποιο, ας πούμε, ο οποίο δεν έχει δικαίωμα να εργάζεται πλέον γιατί είναι συνταξιούχος, γιατί έκλεισε το μαγαζί του. Και πάει μέσα στο μαγαζί του Λαμαρινά και κάνει τις δουλειές εκεί. Από το φιλότιμο του επαγγελματία, έλα μου, έλα, τι να κάνω. Δεν μπορούμε να το ανοιχθούμε πλέον αυτό. Αν αυτό, α πούμε, έχει αυτό το φιλότιμο και θέλει να το κάνει, α το πληρώσει. Ουσιαστικά είναι και μια κίνηση που την κάνει και η ΓΕΣΕΒΕ, γιατί είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΒΕ. Όχι. Σας απασχολεί, σας. Με τον πρόεδρο εκεί, με το συμβούλιο, σας απασχόλησε ποτέ? Θα σου πω. Γιατί αν εδώ στη Δράμα γίνεται αυτό που είπες, πρόεδρε, φαντάσου τώρα, λέω. Φαντάσου τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Εγάλεο, στο Περιστέρι ή στην Κηφισιά. Που είναι χάος. Θανάση, ή στη Θεσσαλονίκη. Έχω πλέον μεγάλη εμπειρία σαν συνδικαλιστής και εδώ στη Δράμα και κάτω στη ΓΕΣΕΒΕ. Είμαι εκλεγμένος, ας πούμε, για δεύτερη φορά. Δεύτερη. Ή τρίτη. Τέλος πάντων, δεν παίζει. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος από τα μεγάλα συνδικαλιστικά όργανα. Όπως είναι και η ΓΕΣΕΒΕ, όπως είναι και η ΕΣΕΕ και γενικά, ας πούμε. Εντάξει. Γιατί αυτά τα προβλήματα που είναι της καθημερινότητας. Δεν τα πιάνουν. Κάνουν υψηλή πολιτική, αυτό ναι. Το βλέπω κι εγώ. Ακριβώς. Κοιτάζουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πούμε, όπως θα πει ο περισσότερος κόσμος, ότι κοιτάζουν, ας πούμε, πώς θα βουλευτούν οι ίδιοι κάπου, ας πούμε, για βουλευτές ή αυτά. Αν και δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή, από τη ΓΕΣΕΒΕ. Εντάξει, που ήταν στη ΓΕΣΕΒΕ και εκλέχτηκε η βουλευτής ή πήγε η υπουργός ή η σύμβουλος ή οτιδήποτε. Αλλά, να σου πω για παράδειγμα, ας πούμε, που είχαμε. Δεν φώναζα εγώ από εδώ, ας πούμε, και έλεγα για τον ΟΑΕ, πληρώνουμε, δεν έχουμε αυτά εισφορές και. Δεν του απασχολούσε. Εγώ, ας σου φέρω πρακτικά να διαβάσεις, ας πούμε, κάτω στην ΓΕΣΕΒΕ,
Το έλεγα, το φώναζα. Γιατί ρε παιδιά δεν πάμε δικαστικά, γιατί δεν κάνουμε αυτό. Και μάλιστα ζητούσα, ας πούμε, τότε η ΕΣΕΒΕ ανώτερη και οικονομικά δυνατότερη να κάνει με ένα δικηγορικό γραφείο κάτω των Αθηνών ένα. Μια αγωγή. Μια... Όχι, ένα δοκίμιο, δηλαδή να δώσει μια κατεύθυνση τέτοια που να λέει πάνω σε αυτά θα κινηθείτε και θα κάνετε προσωπική. Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε όλοι μαζί, ομαδική, ατομική όμως ο καθένας. Δηλαδή να δώσει ένα μπούσουλα να το πούμε το πώς θα κινηθούμε. Και μου λέγανε άλλον τ' άλλον, ας πούμε τότε. Δηλαδή δεν έχουμε δικαίωμα και δεν μπορούμε και. Και φτάσαμε στον καινούριο νόμο του ΓΕΣΕΒΕ, ο οποίος ευνοεί το 85% της ΓΕΣΕΒΕ, συγγνώμη, του κράτους των ασφαλισμένων που πληρώνουν 170 λόγω εισοδήματος. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι που είναι δυσμενέστερα και θα πρέπει να δούμε και για αυτούς, αλλά το 85% το λιγότερο είναι ευνοημένοι. Και κάναμε προσφυγή μαζί με τους δικηγόρους που ήταν ευνοημένοι. Τι να κάνουμε δηλαδή, όχι τη δράμα. Μεγάλοι δικηγόροι. Να πω για παράδειγμα. Να πω για να καταλάβουν τι λέω, για να μην νομίζει κάποιο ασμό τι λέω. Και να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ένας μεγάλος δικηγόρος και συνήθως στάρτης τηλεόρασης. Εντάξει. Είναι λίγοι νομίζω. Ναι. Για να δώσω το παράδειγμα και υπάρχουν και άλλοι. Τα ρετσινέα είναι λίγοι. Δεν ήταν στάρ. Το λέω στάρ για να τους γνωρίζουμε, δηλαδή για να ξέρω τι λέω. Αυτοί είχαν τόσα δικαστήρια που από τα γραμματόσημα εκείνα που παίρνανε για το συνταξιδιωτικό τους. Χρειαζόταν 3.000, 4.000, 5.000 για να δώσουν, παράβολα, για να δώσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα. Και αυτοί μαζεύαν 10-15. Οπότε, κάποια στιγμή, από τα 15 τι να τα κάνει. Αφού 5 χρειάζεται το ασφαλιστικό του ταμείο. Τα 10 τα είχε και τα πουλούσε. Τα έπαιρνε, όχι 10 χρυσούια. Έλεγε, δώσουμε 7.000, λέω τώρα εγώ να πω, δώσουμε 7.000, να σου δώσω αυτά τα παράβολα. Ωραία, τα έπαιρνε. 7.000 πήγαινε, έκανε διακοπές στη Μύκονο. Τον έπαιζαν τα κανάλια όλα, γιατί δικά του δεν ήταν στο κακό. Μπορούσε να ξοδέψει. Δηλαδή, τζάμπα χρήμα ήτανε. Δεν το δούλεψε. Εντάξει. Δεν μιλάμε για τη δράμα. Η δράμα υπάρχουν το πολύ 5, 6, άντε 10 δικηγόροι, οι οποίοι σήμερα πληρώνουν κάτι παραπάνω από ό,τι πληρώνανε με το παλιό ασφαλιστικό. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ με τον κύριο Μουρμούρη θα συνεχίσουμε αποκλειστικά σχεδόν με αυτό το θέμα, που αφορά ουσιαστικά την παράνομη λειτουργία πολλών. Ενώ υπάρχει αγορά, ενώ υπάρχουν επαγγελματίες, να κάνουν κάποια επαγγέλματα ενώ δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής, της παρεμβάσεις με ένα ιδιαίτερο θέμα, το οποίο μας απασχόλησε και πολλά χρόνια απασχολεί γενικότερα, το πόσα χρήματα από αυτό που λέγεται στον ιδιωτικό τομέα, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην ελεύθερη αγορά, πόσα χρήματα από αυτά είναι φορολογήσιμα, μπαίνουν σε μια διαδικασία δηλαδή να είναι με τιμολόγιο, με δελτίο παροχής, με οτιδήποτε, ειδικά στον χώρο των επαγγελματιών, των εμπόρων και κάποιων ειδικών κατηγοριών, ακόμη και επιστημόνων, όπως είναι τα φροντιστήρια ή οτιδήποτε άλλο, και πώς από αυτά τα επαγγέλματα εκτελούνται πλέον, από όσο κατάλαβα, Πρόεδρε. Δεν είναι μόνο ένα θέμα που αφορά την εσωτερική κατανάλωση, αλλά έχουμε και εισαγόμενους. Από όσο κατάλαβα, έρχονται και από την γειτονική και φίλη χώρα της Βουλγαρίας πολλοί για να απασχοληθούν εδώ. Βεβαίως, και να απασχοληθούν και να κάνουν τον τεχνίτη, να κάνουν οικοδομικές εργασίες, να περάσουν μαγαζιά. Π.χ. κουφώματα, να περάσουν πλακάκια. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, διάφορες δηλαδή. Είναι ανεξέλεγκτο. Γι' αυτό εμείς έχουμε καλέσει ήδη, έχουμε στείλει πρόσκληση δηλαδή 18 του μηνός, να κάνουμε 9 η ώρα το πρωί συνεδρίαση στην Ομοσπονδία με όλους αυτούς τους φορείς, δηλαδή τελωνείο, τον επόπτη εργασίας, την αστυνομία, την περιφέρεια που είναι υπεύθυνη γιατί. Εκλέγεται για να υπάρχει η τάξη και το κοινωνικό δίκαιο. Εντάξει, και η περιφέρεια έχει ευθύνη να βγάλει ομάδα για να δει μέσα στην κοινωνία τι συμβαίνει. Αν δηλαδή υπάρχουν παράνομοι εμπόριο, παράνομοι επαγγελματίες, όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει νόμος, υπάρχει τρόπος να το λέξει. Απλά δεν το πιέζαμε εμείς. Η κάθε υπηρεσία έλεγε εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορεί να το κάνει και ο άλλος, ας πούμε, ας πάει ο άλλος, γιατί να πάω εγώ αφού έχω άλλο φόρτο εργασίας. Εντάξει. Τώρα όμως θα αλλάξει το πράγμα. Δηλαδή θα πάρουμε τηλέφωνο ο πρόεδρος, συγκεκριμένοι όμως άνθρωποι, όχι όλοι. Δεν θα ζαλίσουμε την αστυνομία ή την κάθε υπηρεσία με ανεύθυνες πληροφορίες. Και δεν μπορούν να ασχολούνται ακριβώς μόνο με αυτό, δεν είναι. Ακριβώς. Θα πάρουμε τηλέφωνο εφόσον έχουμε την συγκεκριμένη καταγγελία
Και θα κάνουμε ένα τηλέφωνο και θα πούμε ότι αυτό συμβαίνει εκεί. Συγχρόνως, μαζί μετά το τηλέφωνο, θα φύγει και ένα email από την Ομοσπονδία προς όλες αυτές τις υπηρεσίες που θα λέει συγκεκριμένα τι καταγγείλαμε. Και θα περιμένουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να μας έρθει αντίγραφο το τι έγινε με αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, δεν θα δώσουμε μια εντολή και θα την ξεχάσουμε και θα λέμε θα πρέπει να έγινε κάτι, αλλά τι έγινε δεν ξέρουμε. Θα στείλουμε το χαρτί και θα ζητάμε να μας απαντήσουν για τη συγκεκριμένη καταγγελία τι έγινε. Με αποτέλεσμα θα υπάρχει αρχείο με πόσες καταγγελίες κάναμε, πόσες από αυτές έχουν βρει το δρόμο της νομιμότητας και έχουν πάρθει μέτρα, εντάξει, για να υπάρχει τέτοιο. Και κάπου τώρα κάποιοι μας ακούνε, θα λένε, ας πούμε, τον κομωτή, την κομμότρια πώς θα την πιάσουμε στο σπίτι ή τον καθηγητή που κάνει φροντιστήριο στο σπίτι πώς θα τον πιάσει. Εγώ θα πω το εξής. Όταν θέλει, η παρανομία μπορεί να πανταχθεί από όλους. Εδώ πιάνουν ανθρώπους, ας πούμε, που μιλάνε στο κινητό από χιλιόμετρα. Δεν θέλω ότι θα βάλουμε να παρακολουθήσουν τα κινητά. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ανάγκες, που είναι αστυνομία. Αν ο διοικητής παραδείγματος της αστυνομίας πει, δώσει εντολή ότι θα κάνετε έλεγχο με αυτόν τον τρόπο, θα τον κάνουν. Γιατί η υπηρεσία δεν μπορεί ο αστυνομικός να πει ότι εγώ δεν το κάνω. Άρα θα κάνει ή το δόλωμα. Κάτι θα κάνει πάντως. Κάτι θα βρούμε τον τρόπο και εκεί. Και δεν θέλουμε πολλές περιπτώσεις. Θέλουμε μία, δύο, τρεις περιπτώσεις από τα φροντιστήρια. Αν πιάσουμε τρεις φροντιστήρια, πιάσουμε τρεις περιπτώσεις δημοσίους υπαλλήλους και τους διώξουν και από το δημόσιο, τότε θα σου πω εγώ οι άλλοι τι θα κάνουν, αν θέλουν να ρισκάρουν. Να σοβαρευτούμε, λέτε, σε όλα τα επίπεδα, να τονίσουμε φυσικά. Και οι επαγγελματίες όμως να σοβαρευτούν. Και τα τιμολόγια πρέπει να είναι τιμολόγια, γιατί θα υπάρχει έλεγχος περισσότερο. Και όλα αυτά. Τάξη. Και από εμάς και από τους άλλους. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα και τα γενικότερα, κύριε Πρόεδρε. Γίνεται μια προσπάθεια. Εδώ τώρα ακούγεται ότι η χώρα τον Αύγουστο, 21 Αυγούστου, μεγάλη μέρα, κάτι σαν το 15 Αύγουστο. Πρέπει να πω ότι τη διασκεδάζουν γιατί χαίρονται όλοι. Εσείς βλέπετε τώρα ότι θα προκύψει κάτι το οποίο θα είναι ουσιαστικό και μετρήσιμο για την πραγματική οικονομία, κύριε Μουρμούρη? Τανάση, σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα στη τσέπη, το οποίο δεν μπορεί να είναι 21 το μηνός, τα λόγια είναι, τα πολιτικά λόγια είναι σαν το μαντίο των δελφών, που έλεγε κάτι, αλλά εννοούσε και άλλο και ο καθένας όπως το ερμήνευε. Χρειαζόταν ανάλυση μετά. Ναι, όπως το ερμήνευε ο καθένας, από τη δική του πλευρά. Εντάξει, ακούς τους μένα, ας πούμε, γιατί πρόσκεσε κομματικά προς εκείνη την κατεύθυνση. Αυτό που ακούς λες, καλά το λέει, πιθανόν έτσι να είναι. Κάποιος άλλος ακούει κάτι άλλο που πρόκειται προς μια άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εκείνος ακούει και λέει, α, έτσι είναι. Το αποτέλεσμα μετράει. Μην ξεχνάμε ότι από τέτοιες ιστορίες, πάμε όμως κάνει ένα παράδειγμα να πω, ο Βενιζέλος όταν είχε υπογράψει τις συνθήκες όλα αυτές, αυτό που λέμε σήμερα, μπράβο του και καλά που ο Βενιζέλος και όλα, εντάξει. Όταν είχε κάνει όλες αυτές τις κινήσεις που λέμε και σήμερα και χθες, δεν είχε βγει βουλευτής. Α, εννοείς τον. Ναι, όχι ο Βενιζέλος. Τον Εθνάρχη, να το πούμε. Τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Σήμερα λέμε Εθνάρχη, γιατί ήρθε η ιστορία, ας πούμε, και είπε τι. Δεν είχε βγει βουλευτής. Δεν τον ψήφισαν για να βγει βουλευτής. Θεωρώντας ότι αυτά που είχε κάνει. Δηλαδή, συγκρίνεται τώρα κανέναν από τους παρόντες με τον Βενιζέλο? Όχι, όχι, δεν το συζητάω. Θέλω να πω όμως ότι μετά η ιστορία δείχνει. Εντάξει, αν 21 του μηνός θα είναι πραγματικά καλύτερη, στο επόμενο εξάμηνο χρόνο θα έχει αποτελέσματα. Αυτά θα δείξουν και θα. Τώρα, το να δικαιολογήσουμε, που θα μπορούν και τότε κάποιοι, ότι αυτό ήταν καλύτερο γιατί έγινε, αν δεν έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, ώστε να το δείχνει η κοινωνία στην τσέπη. Τι να το κάνω εγώ τώρα, υπάρχει. Το να λέω εγώ ναι, αυτό, επειδή. Όλα αυτά που ακούμε είναι ακούσματα. Και πίσω από τα ακούσματα υπάρχουν συμφέροντα. Τώρα, είπε, λέει, ο Μοσκοβισή κάτι. Και αυτός έχει συμφέροντα. Πιθανό να είπε μία αλήθεια. Πιθανό όμως να είπε και ένα. Μισή αλήθεια, μισό ψέμα, γιατί θέλει να εξυπηρετήσει κάποια δικά του συμφέροντα. Πια να ξαναεκλεγεί, λέει, ξέρω κι εγώ. Υπάρχει μια λογική. Λέω, που μπορεί να το πιστέψει και έτσι, μπορεί να το δει και αλλιώ. Και συνήθω ξέρει, τα καλύτερα πράγματα λέγονται με μισό ψέμα και μισή αλήθεια. Πώ είδατε αυτή την τροπολογία, επιφκαιρία? Ασχοληθήκατε και με την τοπική αυτοδιοίκηση παλιότερα, πρέπει να πούμε. Πώ είδατε αυτή τώρα την τροπολογία για να γίνουν οι εκλογέ τον Μάιο? Επιστρέψαμε πάλι στο Μάιο από Οκτώβριο. Το Μάιο-Οκτώβριο δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν έχει κάτι που να έχει για την κοινωνία σύνυπλην. Αυτό που μπορούμε να πούμε, αν είμαστε πολιτικά διάφοροι ως προς το δημοτικές εκλογές, αυτό είναι, σαν απλός πολίτης,
θα μου στοιχήσει λιγότερο ή περισσότερο. Θα έλεγα, άμα στοιχίζει λιγότερο, κάντε το. Αλλά δεν έχει κανένα πολιτικό κάτι. Δεν είναι εκλογές, ας πούμε, τις βουλευτικές. Εκεί υπάρχει άλλο θέμα. Αν θα γίνουν Μάιο, αν θα γίνουν και πότε θα γίνουν. Εντάξει. Τώρα, το αν θα πρέπει να γίνουν με καινούριο νόμο ή με τον παλιό, όπως είναι μέχρι σήμερα, αντιδράσεις υπάρχουν από όλους τους δημάρχους. Αλλά αυτό δεν μου λέει και τίποτα, γιατί αντιδράσεις υπήρχαν, ας πούμε, και με τον Καποδίστρια, αν θυμάσαι, κανένας πρόεδρος της κοινότητας δεν ήθελε να γίνει ο Καποδίστριας. Αποδείχθηκε ότι ήταν καλύτερος, ας πούμε, από τον πρόεδρο. Εντάξει, έτσι τουλάχιστον από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα αντιλαμβανόμαστε ή βλέπουμε τα πράγματα, ότι η μόνη κοινότητα μικρή, ήταν μια κοινότητα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά κανένας και τότε δεν έλεγε ότι ναι, έχει δίκιο, σωστά να ξεκρίνουμε, μην γίνει. Πάντα λέτε οι αλλαγές δημιουργούν αντιδράσεις. Να σου πω αλλαγές. Όχι μόνο τέτοιες αλλαγές, ας πούμε. Η διάβια, όταν ήταν, δημιούργησε αντιδράσεις. Κακό είναι η διάβια. Το ότι γνωρίζουμε και μπορεί το ο καθένας. Το θετικότερο βήμα που έγινε από τον Γιώργο Παπανδρέου, πρέπει να πούμε τότε, για να θυμηθούμε κιόλας. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Θυμάσαι και πώς θα γράψουμε και πώς θα το κάνουμε και πώς θα γίνει. Κακό είναι σήμερα, μετά από τόσο χρονικό διάστημα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να βγει και να πει ότι κακός είναι η ηλεκτρονική. Θα τη διαγράψω. Όχι. Λέω για δύο που πραγματικά σε όλο αυτό το μνημονιακό χρονικό διάστημα που υπήρξαν. Με τα πολλά αρνητικά και με τις πολλές. Βεβαίως. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, αρνητικές αποφάσεις που πάρθηκαν. Βεβαίως. Υπάρχουν κάποια θετικά. Κάνε ένα αμφιβάλλει για αυτό που λέτε. Και τα θετικά του δηλαδή ήταν φυσικά. Τα ξέρανε. Δηλαδή δεν ξύπνησε μια φορά τώρα ο Παπανδρέου και είπε να το κάνουν, να κάνουν τη διάβια. Ελεκτικός μηχανισμός, ναι, είναι και το διάβια και η ηλεκτρική συνταγογράφηση. Ποιος άφηνε να γίνει. Εγώ θυμάμαι, αν καθόσουν στο κέντρο της πλατείας στη Δράμα και γυρνούσες γύρω-γύρω από τη, έτσι, για να δεις ποιοι είναι οι δήμοι γύρω, σαν μια φωτογραφία δηλαδή, υπήρχαν 7-8 δήμοι που μπορούσε να δεις με το μάτι, έτσι, να πεις εκεί είναι του Παγκαίου, εκεί είναι της Προσοτσάνης, εκεί είναι του Νευροκοπίου, εκεί είναι του Δοξάτου. Από τους 8, οι 2 είχαν και φόνους, γιατί κλέβανε. Παγκαίου, Προσοτσάνης, έτσι, λάθος κάνω. Στους 8, στους 8 οι 2 είχαν πρόβλημα με τα οικονομικά. Κάποιοι διαχειριστήκαν και κάνανε για την τσέπη τους. Στους 8. Προτού το διάβια. Σήμερα γιατί στους 8, γιατί άμα θεωρείτε ότι είναι μικρό το ποσοστό, στην Βόρεια Ελλάδα, στους 8 δήμους, οι 2 να έχουν πρόβλημα οικονομικό πάνω από 1 εκατομμύριο. Εντάξει. Τότε φανταστείτε πιο κάτω, που συνήθως είναι σαν τη μόδα, που ξεκινάνε όλα τα πράγματα. Οτιδήποτε λέτε δημιουργεί κανόνες διαφάνειας και κανόνες ελέγχου είναι θετικό. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Και τώρα, θα το δοκιμάσουμε, θα δούμε και την πρώτη. Θα το δούμε. Υπάρχουν πιθανόν σημεία που πρέπει να διορθωθούν. Γιατί ποτέ ένα νομοθέτης. Και μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι όλα τα νομοθετήματα που βγαίνουν, εγώ είχα πει και στη ΓΕΣΕΒΕ πρόταση δική μου και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί την είπα εγώ. Θα εξηγήσω, αλλά αυτό θα πρέπει να συμβεί στο σύνολο της κοινωνίας. Και έλεγα συγκεκριμένα για τη ΓΕΣΕΒΕ, για να φέρω παράδειγμα, τι θα πρέπει να γίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα με και το Δήμο. Έλεγα, τι χρειαζόμαστε εμείς, χρειαζόμαστε ένα νόμο για αυτό το πράγμα. Το οποίο το γνωρίζουμε εμείς καλά, γιατί το ζούμε. Ότι υπάρχει εκεί μία έλλειψη νόμου, υπάρχει κάτι. Έχουμε ένα Ινστιτούτο εμείς, έχουμε. Έχει ΕΣΕΕ, έχει. Έχουν τα Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Έχουν. Άρα επιστημονικό προσωπικό υπάρχει. Και σε πολύ μεγάλη επάρκεια. Μπράβο. Χρήμα υπάρχει για να δώσουμε, αν χρειάζεται, σε κάποιο άλλο γραφείο για να μας κάνει ένα. Γιατί δεν ετοιμάζουμε ένα νόμο ατόφιο όπως το θέλουμε. Όχι για να τον κάνει ο Υπουργός. Να δούμε τα ποσοστά, γιατί και εμείς μπορούμε να μην συμφωνούμε. Το 70% και εκεί να βάλει τις πενελιές του Υπουργός και να κάνει το νομοσχέδιο. Τι συμβαίνει σήμερα, Θανάση, για να γίνει ένα νομοσχέδιο. Αφού το καταλάβει ο Υπουργός που ασχολείσαι μαζί του και του λες του ότι αυτό υπάρχει πρόβλημα για να κάνει, δίνει εντολή στη νομική υπηρεσία και στη διοικητική του υπηρεσία, η οποία είναι δημόσια υπάλληλη, να καταλάβουν το πρόβλημα του ελεύθερου επαγγελματία στο συγκεκριμένο, γιατί είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα. Δεν είναι, να το καταλάβω δημόσιο υπάλληλο που δεν έχει σχέση με αυτή τη δουλειά που κάνω εγώ, γιατί εγώ ζητάω κάτι συγκεκριμένο. Ο δημόσιος υπάλληλος είναι δημόσιος υπάλληλος, κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να ξέρει το κάθε ένα εξειδικευμένα. Να το κατανοήσει, να το γράψει έτσι όπως θέλουμε και νομίζουμε ότι θα είναι σωστά στην κοινωνία και να έρθει το νομοσχέδιο. Και λέω τώρα,
ακόμη και στο δημοτικό. Για το Δήμο. Γιατί δεν το απλοποιούμε, λέτε. Μπράβο. Και ακόμη στο δημοτικό. Δεν του αρέσει αυτό λέει, που βγάζουν, δεν το ξέρω κιόλα, δεν μπήκα δηλαδή στην ουσία. Εγώ συμφωνώ. Γιατί δεν κάθονται να κάνουν ένα δικό του και να πούνε ότι ναι, να προχωρήσουμε σε αυτό που λέτε, αλλά έτσι που να διευκολύνει και εμά και αυτού. Δηλαδή τη διαδικασία μετά. Όποιο θα εκλεγεί να μπορεί να μπει κατευθείαν να σούμε και να κάνει, να έχει τη λειτουργικότητά του. Μάλιστα. Αυτό θα συνέβαινε και θα ήταν καλό και στους αγρότες και στους επαγγελματίες και στους δημόσιους υπαλλήλους. Λέει ο δημόσιος υπάλληλος. Εγώ δεν θέλω αξιολόγηση. Γιατί είναι άδικη με τον τρόπο που το λέει. Ωραία, εγώ συμφωνώ. Δεν δικαιολογείσαι όμως να μην ζητάς με ποιο τρόπο να σε αξιολογήσουν. Εσύ θα πεις, αφού δεν θέλεις αυτόν που λέω εγώ, γιατί αυτό εγώ είμαι νομοθέτης. Δεν λένε δεν θέλω την όχι, αξιολόγηση. Όχι, δεν γίνεται αξιολόγηση. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αξιολόγηση. Ωραία. Αξιολόγηση δεν υπάρχει. Το πώς θα γίνει και πώς θα διασφαλιστεί να είναι σωστή και ακερή, εσύ που είσαι συνδικαλιστικό όργανο, αντί να λες όχι στην αξιολόγηση, θα πεις εγώ την αξιολόγηση τη θέλω έτσι, έτσι, έτσι. Που είναι σωστή και αντικειμενική. Δεν είσαι μόνο να διεκδικείς, όπως και εμείς και όλα τα συνδικαλιστικά όργανα, κάτι από το κράτος. Μην ξεχνάς ότι εκεί υπάρχει ένας γραμματέας που είναι υπεύθυνος για αυτή τη δουλειά. Για την αξιολόγηση, το έχει αναλάβει το κομμάτι. Αυτός έχει ένα κεφάλι και έχει άλλους και 10 που το συμβουλεύουν. Αλλά όλοι μαζί είναι 11. Δεν είναι 5 εκατομμύρια ή 1 εκατομμύριο ή 100.000. Είναι 11. Λέτε δηλαδή να υπάρξει και μια θετική, μπορώ να το πω έτσι, κατάθεση προτάσεων. Ακριβώς. Όχι προτάσεων. Ζήσαμε στο παρελθόν καταστροφολογία με το Διάβγεια. Καταστροφολογία με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Καταστροφολογία με άλλα ζητήματα. Τώρα λέμε δεν θέλουμε την αξιολόγηση. Ναι, αφού δεν θέλεις έτσι την αξιολόγηση, πρότεινε τον τρόπο. Και όχι εδώ είναι το θέμα στην Ελλάδα φυσικά, ότι σχεδόν όσοι κυβερνούν, πρόεδρε, και το γνωρίζεις, όσοι κυβερνούν σχεδόν δημιουργούν μια χαοτική κατάσταση. Δημιουργούν την αίσθηση... Μάλλον ότι όλα πάνε καλά. Την ίδια ώρα αυτοί που είναι στην αντιπολίτευση λένε ότι όλα πάνε κατά διαόλου. Και τελικά ο πολίτης αναρωτιέται, πάνε καλά, μήπως πάνε και λίγο καλά και λίγο άσχημα. Έτσι ακριβώς είναι. Και σε αυτή την περίπτωση η απάντηση των πολλών και των συνδικαλιστών και όσων ενδιαφέρονται, όσοι θίγονται από ένα νομοσχέδιο, να το πω όποιο είναι, ποια είναι. Εμείς κάναμε προτάσεις. Αν δεν είναι έτσι. Η πρόταση είναι ένα αποκομμένο κομμάτι. Δηλαδή, πήρε αυτό το χαρτί, κόβω ένα κομματάκι και προσπαθείς εσύ τη δική σου πρόταση που ευνοεί τη δική σου περίπτωση, σαν κλάδος, σαν κοινωνική τάξη, εντάξει, να τη βάλω εγώ μέσα στο φύλλο και να έρθει και να είναι το φύλλο μου αυτό ή έτσι όπως θα πρέπει να είναι. Όχι προτάσεις. Σύνολο. Σύνολο. Όχι που θα αφήνει, λέτε κάτι. Που θα αφήνει ένα περιθώριο 70. Θα το έχει στο σύνολο, ένα 30% να βάλει τις πινελιές του ο υπουργός και να κάνει δικό του το νομοσχέδιο, ώστε να έχει την ευθύνη. Δεν πάρω εγώ την ευθύνη για το νομοσχέδιο, δεν το πω πάρε αυτό και είναι έτοιμο. Αφήνω αυτό το περιθώριο τέτοιο που λέω υπάρχει μία περίπτωση να είναι και έτσι, να είναι και αλλιώς, να είναι και αυτό. Αυτό είναι. Ή εδώ ή εδώ ή εκεί. Το ποιο θα κάνεις εσύ συγκεκριμένο από αυτά τα τρία τα κομμάτια που πρέπει να διαλέξεις και να το συμπληρώσεις μέσα στο νομοσχέδιο για να τελειοποιηθεί το νομοσχέδιο, θα την πάρεις την πρωτοβουλία εσύ. Για να πάρεις και την ευθύνη σαν πολιτική παράταξη. Αυτές τις προτάσεις κάνετε, πρέπει να πούμε, και στη ΓΕΣΕΒΕ και γενικότερα στα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα. Λέτε όμως ότι θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα και πιο ουσιαστικά, ναι, από όσο καταλαβαίνω, ναι, αντί να κάνουν υψηλή πολιτική. Και ο συνδικαλισμός θα έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ας πούμε, πολλές ομάδες, γιατί λέω, συνδικαλιστές κάτω, ας πούμε, είναι συγκεκριμένες ιδιότητες, δηλαδή επαγγέλματα. Δεν είναι όλα τα επαγγέλματα συνδικαλιζόμενα. Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι όλα αυτά που συζητάμε τώρα δεν είναι προβλήματα όλων των επαγγελματιών. Άρα δεν είναι μόνο να κάνουμε την απεργία. Πρέπει να δώσουμε στον κόσμο ότι ξέρεις, εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σε όλο τον συνδικαλισμό. Από το δημόσιο, ΓΕΣΕΕ, ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ, όπου υπάρχει. Εντάξει. Γιατί απέτυχε και η απεργία. Ακριβώς. Τα έχουμε πει, Πρόεδρε, πολλές φορές ότι ένα πράγμα όταν δεν πετυχαίνει, δηλαδή όταν βλέπουμε ότι οι απεργιακές κινητοποίησεις δεν έχουν επιτυχία, πρέπει να διαλέξουν οι πολίτες. Πρέπει να διαλέξει και το συνδικαλιστικό κίνημα έναν άλλο τρόπο αντίδρασης. Δηλαδή, τι θα κάνει. Θα κάνει 30 απεργίες το χρόνο χωρίς να έχουν καθόλου επιτυχία για να λέει ότι έκανε 30 απεργίες. Ξέρεις πόσο μεγαλύτερο αντίκτυπο έχει το να βγάλει όποιο κανάλι των Αθηνών κάποιον
πρόεδρο συνδικαλιστικού οποιοδήποτε οργάνου και να έχει, όπως το κρατάω εγώ τώρα καλή ώρα, ένα γραμμένο νομοσχέδιο και να λέει «Εγώ αυτό το έδωσα στον Υπουργό, αλλά αυτός δεν το έγραψε. Ορίστε κύριε δημοσιογράφη, διάβασέ το». Η κοινωνία ακούει, λέει «Α, κοίταξε να δεις, αυτοί δουλέψαν οι άνθρωποι και ο άλλος τους είχε ξεχασμένους, να μην πω». Αυτός ο Υπουργός μετά ασωθεί από την ίδια την κοινωνία. Τώρα έκανα λέγω πρόταση, βέβαια. Αλλά δεν σημαίνει μία πρόταση αποκομμένη ότι φέρνεις. Δηλαδή το παιδί σου όταν το μεγαλώνεις με μία πρόταση το μεγαλώνεις. Εσύ παιδί μου θα γίνεις αυτό και τελείωσε. Δεν το ελέγχεις πώς πάει, τι γίνεται. Δεν κάνεις ένα πλάνο ανάλογα με τη δυναμική που έχει πώς θα κάνει. Το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι δεν πρέπει να δουλεύει η κοινωνία μας. Είμαστε μικρή χώρα είμαστε. Δεν είμαστε μεγάλοι. Δεν είμαστε Γερμανία με εκατομμύρια ακόμη για να πούμε τώρα εδώ υπάρχουν και άλλοι. Με ποιο χρειάζεται, τρόπο. Λέτε, χρειάζεται πιο συστηματικά κάποια πράγματα να γίνονται. Βλέπετε πολιτικές εξελίξεις επί ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στο 18 ή βλέπετε ότι θα πάμε 19. Εγώ πάντοτε είμαι να τεκμηριώνω κάτι με μία λογική. Έστω και τη δική μου λογική, εφόσον ακούσω τον άλλον να μου λέει κάτι άλλο, να αλλάξω κι εγώ αυτό που ξέρω. Αν ήμουνα πρωθυπουργός σε αυτή τη συγκυρία, θα έκανα εκλογές? Όχι. Αν αναγκαστώ, άλλο θέμα. Εντάξει. Δηλαδή για χι λόγους. Αλλά θα έκανα? Όχι. Γιατί να κάνω? Για να χάσω σίγουρα. Εκτός θα θέλω να παραδώσω κάτι. Αν υπάρξουν εκλογές αυτή τη στιγμή και το Μάιο ακόμη που λες, θα είναι για να παραδώσουμε κάτι το οποίο είναι καυτό σε κάποιον άλλον. Όπως με Καραμαλή, όπως παλιότερα με άλλους. Εντάξει. Αυτή η λογική είναι. Ουσιαστικά όμως το Μάιο είμαστε σε μια διαδικασία λίγους μήνες πριν την τετραετία. Εντάξει, δεν σημαίνει τον Αύγουστο τελειώνει. Ναι, γιατί λέγαμε προηγουμένως ότι όλα τα πράγματα για να δείξουν θέλουν την ορίμασή τους. Εντάξει. Όπως είπαμε από το Διάβγεια μέχρι και πολλά άλλα πράγματα. Άρα, αν εγώ ευελπιστώ ότι αυτό που κάνω και λέω εγώ. Είναι σωστό και είναι πολύ σωστό και έχει αποτέλεσμα 21 Αυγούστου που λέγαμε προηγουμένως, γι' αυτό είπα ότι είναι μια ημερομηνία για μένα. Ακριβώς, ναι. Δεν σημαίνει τίποτα αν δεν δείξει το χρόνο ότι έχει αποτέλεσμα. Αν πάλι λέω ότι αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα, πάμε χάρη στην Τουρκία έγιναν εκλογές. Γιατί ξέρει, γιατί εκτός ότι θα την κερδίσει, γιατί γνώριζε ότι αν συνεχίσει η οικονομία έτσι όπως πάει, πιθανόν. Να τις χάσει του χρόνου. Θα τις χάσει του χρόνου για να γίνουν. Εντάξει. Οπότε λέει, τις κάνω τώρα για να πάρω άλλον ένα και έχουν κερδίσει χρόνο. Εντάξει. Εδώ δεν έχουμε αυτή τις την περίπτωση. Τις εκλογές τις κάνεις, λέτε, όταν σας συμφέρει. Και δεν τις κάνεις για να τις χάσεις. Η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα και καλά κάνει να ζητάει εκλογές. Τώρα το φυσικά έχουμε βαρεθεί να ακούμε, όχι αυτή, την κάθε αντιπολίτευση κάθε εποχής, ότι από την άλλη την ημέρα που είναι να κάνουμε εκλογές και όλα αυτά. Εντάξει, είναι άλλο θέμα εκείνο. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω. Εγώ να ευχαριστήσω. Καλό καλοκαίρι, θα τα ξαναπούμε φυσικά. Είναι ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπατε πάντως, ότι ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι για να προστατευτεί ουσιαστικά ο επαγγελματίας, ο αδιούχος, αυτός ο οποίος έχει επάγγελμα, ο οποίος φορολογείται, ο οποίος έχει στέγη, ο οποίος έχει την δυνατότητα να ασκεί αυτό το επάγγελμα και τα προσόντα για να ασκεί αυτό το επάγγελμα. Και να κλείσω, Θανάση, με το εξής, για να καταλάβουμε πόσο μακριά πάει αυτή η ιστορία. Όταν υπάρξει σεβασμός και, να σου πω, και κύρος απέναντι στο κάθε επάγγελμα, θα θέλεις και εσύ, τηλεθεατή που μας ακούς, να στείλεις το γιο σου ή την κόρη σου να κάνει αυτό το επάγγελμα. Σήμερα που ένα επάγγελμα είναι που το κάνει και όποιος να είναι, χωρίς άδεια, με άδεια, χάνει την έγκλη του, χάνει την οικονομική του ευημέρεια για να μπορεί να ζήσεις από εκεί, με αποτέλεσμα σκέφτεσαι και εσύ και ο ίδιος πού να στείλω το παιδί μου. Άρα, άμα βάλουμε μία τάξη σε αυτό που υπάρχει νομοθετικά, αλλά να εφαρμοστούν και οι νόμοι, τότε θα βλέπεις τον σιδερά και θα λες γιατί όχι και ο γιος μου να μην γίνει σιδερά, γιατί βγάζει ένα καλό μεροκάματο, μπορεί να ζει στην οικογένεια του, γιατί να μην γίνει αυτοκινητιστής, γιατί να μην γίνει ηλεκτρολόγος, γιατί να μην γίνει υδραυλικός. Σήμερα λες τώρα υδραυλικός, α, και ο γείτονάς μου υδραυλικά κάνει. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε. Εδώ ήταν ο Όθων Μουρμούρης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΒΕ. Και φυσικά ο κύριος Μουρμούρης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δράμας. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο το
Είχαμε πρώτο θέμα σε σειρά δελτίων ειδήσεων, γιατί ήταν συγκλονιστικά πραγματικά τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, είναι το δημογραφικό. Και κατά καιρούς θα το φέρνουμε στην επικαιρότητα, γιατί το θεωρούμε ότι είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της σύγχρονης Ελλάδος. Και δεν το λέμε εμείς αυτό. Το λένε πλέον δειλά-δειλά και πολιτικά πρόσωπα, το λένε και κόμματα. Γίνεται θέμα συζήτησης και σε τηλεοπτικά πάνελ και χαιρόμαστε που είναι εδώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβίων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Ομού Δράμας, ο Άγιος Τηλιανός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολυτέκνων και επίσης πρώην βουλευτής και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο της Προσοτσάνης με πολλές ιδιότητες, ο Νίκος ο Σμολοκτός, να τον χαιρετήσουμε. Κύριε Σμολοκτέ, το έχετε καλησπέρα, πει πάρα πολύ. Κύριε Φυλακτέ, να καλησπέρα και στους φίλους σας, σε όλους όσους μας βλέπουν και μας ακούν. Και έχετε πολλές ιδιότητες, πρέπει να πούμε, και πολιτική ιδιότητα, έχετε και αυτοδιοικητική ιδιότητα, γιατί έχουμε τώρα και κλεισθένιδες και πολλά άλλα. Για πέστε μου όμως, γιατί αυτό είναι σοβαρό, πρέπει να πούμε, για να υπάρχουν δήμοι, για να υπάρχει αυτοδιοίκηση, για να υπάρχει οργάνωση της κοινωνίας, πρέπει να υπάρχει και λαός. Αλλιώς τα σπίτια και τα άδεια κτίρια δεν χρειάζονται να έχουν ούτε διοίκηση, ούτε αυτοδιοίκηση, ούτε τίποτα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο. Δημογραφικό. Είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια του ελληνικού κράτους, η οποία αυτή έχει απασφαλίσει από την εποχή των μνημονίων. Αυτή η ορολογιακή βόμβα δεν ξέρουμε τι νούμερο έχει όταν θα εκραγεί, δηλαδή σε πόσα χρόνια. Απασφάλισε από την ώρα των μνημονίων. Και το λέω γιατί. Από το 2009 και μετά οι γεννήσεις έχουν πέσει, πρώτη φορά κάτω από τους θανάτους. Δηλαδή οι θάνατοι είναι περισσότεροι. Οι γεννήσεις υστερούν. Αριθμητικά, 1921, από τότε που έχουμε στοιχεία, οι γεννήσεις δεν είχαν πέσει ποτέ κάτω από τις 100.000. Το 2010 οι γεννήσεις έπεσαν κάτω από τους 2010, κάτω από τις 100.000. 2015, περίοδο 5 ετών μνημονίων, οι γεννήσεις είναι 40.000 κάτω από τους θανάτους. Δεν μιλάμε για τις παράπλευρες απώλειες. Σε μία χρονιά. Σε μία χρονιά. Μια μόνο πόλη, το 2015. Μια πόλη σαν τη Δράμα εξαφανίζεται μπαπ κατευθείαν. Βέβαια εμείς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν αδειάζει η πόλη. Αλλά οι γεννήσεις είναι αυτές. Μην ξεχνάτε. Παράπλευρες απώλειες. Εκτρώσεις. Φυγή των νέων στο εξωτερικό. Οι γάμοι πλέον έχουν φτάσει σε μηδενικό σημείο. Και από τους 10 γάμους που γίνονται, οι 7 πάνε στον επόμενο ένα χρόνο έως 3 χρόνια σε διαζύγιο. Άρα λοιπόν με τέτοια δεδομένα το δημογραφικό είναι η μοναδική απειλή αυτοκαταστροφής της Ελλάδος. Και σας λέω, βγαίνουν κάποιοι και κάνουν προπαγάνδα, σπέκουλα και λένε ο πληθυσμός της Ελλάδος το 2030, το 2040, το 2050 θα είναι 8 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω. Ένας από αυτούς δεν βγήκε να μου πει εμένα προσωπικά, γιατί εμείς έχουμε στοιχεία στην Ομοσπονδία, οι Έλληνες, οι αυτόχθονες, οι πραγματικοί Έλληνες στην Ελλάδα που θα κατοικούν το 2050, πόσοι θα είναι, κύριε Φυλακτέ, ξέρετε? 4,5-5 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια σε ευίωνες καταστάσεις με το ρυθμό που πηγαίνουμε. Πίστευτο. Εκτός αν και αλλάξει. Οι Έλληνες. Η Ελλάδα μπορεί να κατοικείται από 2080 είναι αυτά τα στοιχεία που θα... Δηλαδή, το 2050 το 50. Και δίνουν μια δεκαετία επιπλέον για να είμαστε στο όριο των 4 εκατομμυρίων Ελλήνων που θα ζουν στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τότε, εμείς δεν θα ζούμε εγώ, να έχει 15 εκατομμύρια, να έχει 20 εκατομμύρια. Και πρέπει να πούμε, Πρόεδρε, ότι αυτό είναι μια τάση πλέον η οποία όταν περνάνε τα χρόνια και αυτό γίνεται από το 9 και έχουμε φτάσει στο 18 και γίνεται μια δεκαετία... Αυτό δεν ανατρέπεται εύκολα, λέει ο άλλος. Μπορεί ξαφνικά να αρχίσουν οι Έλληνες και αντί να έχουμε 50.000 λιγότερες γεννήσεις από τους θανάτους, να έχουμε 50.000 παραπάνω γεννήσεις από τους θανάτους. Αυτά δεν γίνονται. Όχι, δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται ούτε σε ταινία του Φόσκολου. Έτσι ακριβώς. Για να το πούμε έτσι. Έτσι ούτε σε μυθοπλασία. Δεν μπορούν να συμβούν ούτε σε θαύμα. Έτσι. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία και τα είναι τρομακτικά πραγματικά. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα με τον γυριότερο πληθυσμό, διάβασα. Ή μέσα στις τρεις κυριότερες χώρες. Είναι η πρώτη χώρα γυρασμένου πληθυσμού στον κόσμο, στον κόσμο και η τρίτη στην Ευρώπη σε υποκινητικότητα.
Υπάρχουν δηλαδή δύο ακόμη που τις περνάμε. Η Βουλγαρία είναι μία. Η Βουλγαρία η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα δημογραφικό. Φοβερό. Γιατί διάβαζα Φοβερό. Τα στοιχεία και έχει αδειάσει από Βουλγάρους, πρέπει να πούμε. Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν ξέρετε, υπάρχει θέμα. Εκεί όμως, παρόλο αυτά, δεν κουβαλάνε ελαθρομετανάστες και άλλους μετανάστες. Τυπικά, ας το πούμε έτσι. Εγώ με βάση και σας το είπα και άλλη φορά εδώ, ότι για μένα όσοι μπαίνουν στην πατρίδα χωρίς άδεια είναι ελαθρομετανάστες. Γιατί το έχει υπογράψει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θεωρεί αποδεκτό τον όρο ελαθρομετανάστη. Το τι μου λένε τώρα κάτι άλλα παλτά τα οποία κυκλοφοράνε παλτά στην πιάτσα. Το λέω έτσι χήμα γιατί πρέπει να είμαι χήμα να τα ακούσουν λίγο γιατί θα ακούσουν πολλά. Λοιπόν, αυτά ούτε καν με αγγίζουν. Τέλος. Το παιχνίδι παίζεται ενού παίκτης. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Κάτι νεοταξίτικα. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Ακούστε. Είναι σαν να ακούτε αγαπητές φίλες και φίλοι. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Είναι δυνατόν όλοι μαζί μπορούμε, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που όλοι μαζί μπορούμε να ξαναπάμε μπροστά τη χώρα. Ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί που τα φάγαμε όλοι μαζί. Οι χοντροί, οι παραχοντροί, οι κλέφτες, οι λοποδίτες, τα λαμόγια. Αυτοί όλοι, πάλι όλοι μαζί να ενωθούμε. Να πάμε πού. Γιατί το ακούω βλέποντας εκεί την οθόνη, στις παρελάσεις, στα happening για τη Μακεδονία. Συμμετέχω κι εγώ, να το λέγω, τα εθνίκια. Πάμε εκεί πέρα σαν να κάνουμε happening και δράσεις, λαλά η λόλα. Ή χτυπώ τα χεράκια μου, τα παλαμάκια μου. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι. Σας βλέπω πάντως πολύ. Αυτά. Είναι σήμερα μια ωραία εκπομπή γιατί ήταν επιθετικός και ο Μουρμούρης. Είστε επιθετικός και εσείς για άλλο διαφορετικό λόγο. Ναι. Γιατί είναι γνωστές και οι πολιτικές σας θέσεις και απόψεις. Είναι γνωστό ότι είστε ο πρώτος σύλλογος, από τους πρώτους σύλλογους, τους 4-5. Που στο πρώτο συλλαλητήριο δώσατε το παρόν και μάλιστα. Και συνεχώς το δίνουμε το παρόν. Με σημαίες, με οργάνωση, με τα κατηχητικά μαζί κάνατε πολύ καλή δουλειά. Και βγάζετε τώρα και. Μήνυμα. Μια κίτρινη κάρτα ουσιαστικά. Ναι, κάρτα κίτρινη. Να σας πω κάτι. Δεν μπορεί έτσι, κουράζεται ο κόσμος. Δεν μπορεί να παίρνεις τα παιδάκια, τα μωρά και να βγαίνεις να κάνεις πορεία. Γιατί, για ποιο λόγο. Προσέξτε. Όταν θέλουμε να ανατρέψουμε το καθεστώς και να δώσουμε ελευθερία στο λαό. Κηρύσσεις ανέδωτο αγώνα. Και ο ανέδωτος αγώνας δεν γίνεται με happening. Δεν γίνεται με happening. Ο ανέδωτος αγώνας θέλει κότσια. Και σε γι' αυτό σας είπα ότι δεν μπορούμε όλοι μαζί να πάμε την πατρίδα μπροστά. Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι πολιτικά νεκρός, ένας κρετίνος, άρρωστος, για να καταλάβεις ότι ποια είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι απίστευτη. Πολύ λίγοι την καταλαβαίνουμε την επόμενη μέρα και τρελαινόμαστε ότι αύριο θα παραδώσουμε μια χώρα τελείως ρημαγμένη. Θα φύγουμε σε θα όλα τα επίπεδα. Ρημαγμένη. Σε όλα τα επίπεδα, καλό θα είναι εγώ να συμφωνήσω μαζί σας, παίρνω και θέση σε αυτό το θέμα, ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην είναι πολιτικό. Δηλαδή αυτά τα επίσης χαζοχαρούμενα που ακούμε κύριε Σμολοκτέ, και επιτρέψτε μου να πω ότι η λέξη χαζοχαρούμενη δεν είναι προσβλητική. Όχι, ναι. Ότι κακό είναι να πολιτικοποιηθεί κάτι, να μην δοθεί πολιτικό στίγμα και πολιτικό χρώμα, να είναι όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ναι, δεν πώς, γίνεται, δεν το δηλαδή εδώ. Δεν είναι ούτε πικνίκ, δεν είναι ούτε πορεία για την Πρωτομαγιά ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι κάτι το οποίο είναι επίκαιρο και στο οποίο υπάρχει και πολιτικό στίγμα και πολιτικό μήνυμα. Αύριο παραδίδεται η Μακεδονία. Αύριο. Είναι η μεγίστη, είναι η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου στην Ελλάδα. Είναι η πτώση της νέας Κωνσταντινούπολης. Εννοείται για πέφτει τον ΝΑΤΟ, η πατρίδα για τον ΝΑΤΟ. Αύριο στις Βρυξέλλες υπογράφεται η προδοσία, χείριστη προδοσία αύριο. Μετά δεν θα υπάρχει μέλλον. Τελειώσαμε. Και βγήκε αδιάντροπα και είπε ότι τα προϊόντα με προέλευση Μακεδονίας θα τα αλλάξει ο ΟΗΕ. Θα αποφασίσει αν θα λεγόνται μακεδονικά προϊόντα, δηλαδή το μέλι που θα βγαίνει στην πατρίδα μας ή όχι το τσίπρο, το κρασί, ο χαλβάς, οτιδήποτε. Η πατάτα δεν θα λέγεται μακεδονική, θα απαγορεύονται να φέρουν την ονομασία Μακεδονία. Ήδη οι πινακίδες του Μπουτάρη που λέει οι δρόμοι του κρασιού στην Μακεδονία έχουν αλλάξει και γράφουν Βόρειο Ελλάδα. Το καταλάβατε κύριε Φυλακτέ. Αύριο συντελείται το τέλος. Λοιπόν, και ρωτώ. Εννοείται ότι η γειτονική χώρα θα μπει σε διαδικασία συζήτησης με τον ΝΑΤΟ. Τελειώσαμε. Θα μπει σαν Βόρεια Μακεδονία. Θα κάνει στρατό. Πρέπει να πούμε. Σαν Βόρεια, σαν Μακεδονία θα μπει.
Τελειωμένο. Σαν Βόρεια Μακεδονία. Κύριε η πρόσκληση Φλάτε. Έγινε σαν Βόρεια Μακεδονία. Τι να κάνουμε εντάξει. Τώρα, κύριε και η Ουραγουάη και Ουραγουάη έχει άλλο όνομα. Αλλά δεν την λένε έτσι. Και είναι και η Ελλάδα εκεί, έτσι. Καλύτερα είναι φιλέλληνες πάρα πολύ. Καλύτερα είναι στον Ουραγουάη. Είναι πολύ φιλέλληνες λοιπόν, οι Ουρουγουάνοι. Άρα λοιπόν, αυτά τα νεοταξίτικα όλοι μαζί και κάτι άλλο. Σημαντικότατο, κύριε Φυλακτέ. Όλοι τώρα, μας... εγώ να σας ρωτήσω όμως. Τώρα θα μου κάνετε να σας ρωτήσω. Δεν γίνεται. Εγώ δεν θέλω να σας τη θυμίζω την περίοδο, γιατί μάλλον άφησε και τραυματικές εμπειρίες. Ο κύριος Καμένος θα το υπογράψει, κύριε Σμουλόφ. Το είπα. Εσείς φυσικά κλείσατε την πόρτα πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια. Όμως σίγουρο είναι ότι πρωτοστατήσατε στη δημιουργία των ανεξαρτήτων Ελλήνων στη Δράμα. Ήτανε. Και σίγουρα από μέσα σας τώρα, γιατί κάποτε πήρατε και 12,5% στη Δράμα. Έτσι. Και 11%. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, είχα πει και λέω, ότι ο πάτριδο κάπηλος μέχρι σε σκάτων. Όσοι είχαμε αγνή πρόθεση για την πατρίδα μας, τότε που πρωτομπήκαν τα μνημόνια και βλέπαμε ότι το μέλλον είναι δυσίωνο, ότι θα έχουμε τις επόμενες μέρες, τα επόμενα χρόνια δύσκολα, καταλάβαμε ότι έπρεπε να πάρουμε μια πατριωτική θέση. Βγήκε ο Καμένος, ο πατριδέμπορας, ο ψυχέμπορας, μας τα πήρε όλα. Πολιτικά, οικονομικά, ματώσαμε εμείς όλοι αυτοί, όλοι, μόνο όχι μόνο εγώ. Χιλιάδες απλοί άνθρωποι τον πιστέψαμε και πήγαμε μαζί του και τον καθίσαμε στο θρόνο. Και είναι ακόμη στο θρόνο από εμάς, αυτός ο τύπος. Λοιπόν, και ξέρετε τι συμβαίνει με αυτούς τώρα. Αυτοί που φύγανε σήμερα, όχι χθες, αυτοί που φύγανε σήμερα έχουν και έναν ενδιασμό. Έχω πολλούς φίλους. Λες ρε, πας και δεν κάναμε καλά. Μας έπρεπε να μείνουμε να φάμε. Γιατί μείναν πολλά χρόνια. Ναι, να φάμε και από την πίτα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εδώ μεταλλάσσεται πλέον ο ΑΝΕΛ σε ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Δηλαδή, γίνεται ένας νέα τεντράλ, πώς λέγεται, άνθρωπος. Άλλος πλέον. Όχι με εκείνον τον άνθρωπο, τον πατριώτη που ξεκινήσαμε του 12. Αλλά έχει αλλάξει, έχει μεταβληθεί, έχει γίνει αριστερός, έχει γίνει διεθνιστής, έχει γίνει διεθνίκη. Ένας ΑΝΕΛ, οι οποίοι είχαν απλή και αγνή ψυχή. Θυμάστε, και τώρα αναρωτιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Γνωρίζετε πολύ καλά τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Είναι ένας συμπαθής πολιτικός, ο οποίος είχε μιλήσει, γιατί συνεργάστηκε για αυτός με τους ΑΝΕΛ. Σε κάποια χρονική στιγμή είχε μιλήσει ότι μπορούμε να φτιάξουμε το νέο ΕΑΜ, ας πούμε. Και το ΕΑΜ, λέει, οι δεξιούς και μέσα έτσι. Μπορούν να είναι έτσι, όλοι μαζί. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και να πάμε λίγο πιο κάτω που λέμε όλοι μαζί δεν μπορούμε, είναι συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει ηγέτη. Γιατί δεν έχει ηγέτη? Γιατί ακολουθούμε τα μηνύματα, το όλοι μαζί μπορούμε. Εδώ σε μια οικογένεια δεν μπορεί να συνοηθεί εσύ με τη γυναίκα σου και με τα παιδιά σου. Θα συνοηθούν εκ διαμέτρου αντίθετα μπασεμένοι 15 άτομα, ονοματέοι, για να κάνουν μια εκδήλωση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται. Πρόσεξε. Επίσης, τι παίζεται? Βγαίνουν στα συλλαλητήρια κάποιοι και τσατίζομαι. Λέτε συλλαλητήρια, συλλαλητήρια, σε λίγο θα δούμε πρέπει θα να το πούμε. Δούμε, ναι, αλλά και το βίντεο τι έγινε στη Δράμα προχθές, ναι, μηχανοκίνητη πορεία. Θα ναι. σας το πω εγώ ότι ακούγεται η διαπραγμάτευση και δημοψήφισμα. Και σας ρωτώ, απλά και ξεκάθαρα. Όροι όπως διαπραγμάτευση και δημοψήφισμα είναι όροι πολλαπλής απάτης. Το βάζουν οι πολιτικοί απατεώνες. Γιατί η ιστορία, η γη μας, τα παιδιά μας, τα ήθη και τα έθιμα, το σπίτι μας, η γειτονιά μας, για τους πολιτιστικούς συλλόγους που κουβαλάνε την ιστορία μας, η στολή, η φορεσιά του πόντιου, του ντόπιου, του βλάχου, αυτά είναι ζητήματα αδιαπραγμάτευτα. Δεν διαπραγματεύεσαι τη γη, τη μακεδονική γη, ποτισμένη με αίμα, ποτισμένη με δάκρυα και υδρότα από αυτούς που χύσαν το αίμα τους. Και έρχονται οι κατσαπλιάδες και παραδίδουν τη Μακεδονία αμαχητή. Αμαχητή. Είναι όρια διαπραγμάτευτη. Και σας ερωτώ. Έρχομαι αύριο εγώ, κύριε Φυλακτέ, και σας λέω. Κύριε Φυλακτέ, πάρτε αυτό το πακετάκι, διαπραγματεύεσαι το σπίτι σας. Μα εσύ θα μου πει, τι λέτε, κύριε Σμολόχτε, το σπίτι μου, πάτε καλά. Πάτε εσείς στο σπίτι σας και το λέτε στη γυναίκα σας. Ρε γυναίκα, έτσι και έτσι ήρθε ένας τύπος και μου είπε θα μου δώσει κάτι να γίνει, πώς θα γίνει. Η γυναίκα σου άνεργη, τα παιδιά σου άνεργα. Εσύ είσαι υπό αφισβήτηση. Από την ώρα που θα σου βάλω εγώ την αφισβήτηση ότι το σπίτι δεν είναι δικό σου, αυτό ακριβώς συμβαίνει, βάζουμε το δημοψήφισμα ώστε να αμφισβητήσεις ότι οι κυρίαρχοι πλέον που είμαστε εμείς στη χώρα μας, στο σπίτι μας, στην ιστορία μας, το αμφισβητείς. Από την ώρα που θα πεις ότι ναι, ας πάμε σε δημοψήφισμα, αυτόματα αποδέχεσαι και νομιμοποιείς την αμφισβήτηση ότι πράγματι μπορεί ρε παιδιά η Μακεδονία να μην είναι δική μας. Έτσι και για το σπίτι σου. Η γυναίκα σου θα σου πει, Θανάση, πουλά το μωρέ το ρημάδι να
αφού τα λεφτά είναι πολλά. Και αρχίζει η συζήτηση, λέτε. Αρχίζει η συζήτηση. Αυτή είναι η ιστορία. Η οποία μπορεί να καταλήξει στον. Για να πάμε να δούμε λίγο από συλλαλητήριο. Ένα σύντομο ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Εδώ έχει ανάψει κουβέντα με τον πρόεδρο των Πολυτέχνων και πρώην βουλευτή, τον Νίκο Δεσμολόκτο. Πάμε να το δούμε. Μεγάλη η συμμετοχή και στη χθεσινή μηχανοκίνητη πορεία για την Μακεδονία. Μια ακόμη πρωτοβουλία της ομάδας ενεργών πολιτών δράμας που είχε στόχο να εκφράσει με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο την αντίδραση που υπάρχει για την πρόσφατη συμφωνία των Πρεσπών. Η πορεία με γιόταχή και μοτοσυκλέτες άρχισε στην περιοχή της ανάπλασης στο άγαλμα της Νίκης της Δράμας και περνώντας από την πλατεία Ελευθερίας και άλλα σημεία της πόλης κατέληξε στο άγαλμα του Παύλου Μέλλα. Εκεί έγινε κατάθεση Στεφάνου και Εψάλιο εθνικός ύμνος. Οι συγκεντρωμένοι επέστρεψαν στο άγαλμα της Νίκης και εκεί ολοκληρώθηκε η εκδήλωση. Εδώ κυρίες και κύριοι με τον Νίκο Δεσμολόκτο, πρώην βουλευτή, πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέχνων Νομού Δράμας και ενεργό πολίτη πάνω απ' όλα, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που απαιτείται μια ενεργητικότητα, έχετε άποψη, την εκφράζετε, είστε ξεκάθαρος όταν μιλάτε, δεν κάνετε κυβιστήσεις, δεν κάνετε κολοτούμπες, για να το πούμε λαϊκά, κύριε Δεσμολόκτο. Εδώ είδαμε φυσικά, ήταν σημαντικά μεγάλη η πορεία. Εδώ γίνονται κάποιες τέτοιες κινητοποίησεις τώρα. Ο κόσμος, είδαμε στη Βεργίνα μια συγκινητική, πρέπει να πούμε, κινητοποίηση του κόσμου. Μίλησε και ο Σεβασμιότατος εκεί, Μητροπολίτης Παντελεήμων, Νιγρίτης Βερίας και Καμπανίας. Όμως, αναρωτιέσαι από ένα σημείο και μετά. Αυτό είναι νομοτελειακό, ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει να φθήνει. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει. Ποια είναι η άποψή σας, λέτε, όχι στο δημοψήφισμα. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης δηλαδή για να πει σταματήστε. Και σα, μιλάω και στο πολιτικό τώρα. Μπορεί να σταματήσει πλέον από αύριο που τα Σκόπια μπαίνουν στο ΝΑΤΟ. Γιατί για το ΝΑΤΟ γίνεται όλη η δουλειά αυτή. Δεν γίνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα. Και μπορεί να μην πούν ποτέ. Για το ΝΑΤΟ όμως που τους καίει. Αύριο γίνεται η επίσημη ουσιαστικά είσοδος. Αύριο. Σα Βόρεια Μακεδονία. Θέλετε να πείτε ότι αν θα πρέπει, τι να, πρέπει κάνουμε να κάνει παρελάσεις, ο πολίτης θέλει να αντιδράσει. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή. Τι πρέπει να κάνει. Ακούστε. Όλα αυτά τα οποία γίναν μέχρι τώρα, καλώς έγιναν. Ήταν η πρώτη αντίδραση, η αποψυχής, η αποκαρδιάς αντίδραση αυτών των πατριωτών, έτσι των πατριωτών, οι οποίοι θέλαν να το φωνάξουν και να πούν όχι κύριε, εγώ δεν συμφωνώ. Μέχρι εδώ καλά. Από αύριο. Και καλό είναι να μην κρίνονται. Εγώ συμπληρώνω, γιατί είναι ωραίος ο διάλογος πάντα μαζί σας, κύριε Δεσμολόκτο. Καλό θα είναι από 5, 6, 10 οι οποίοι είναι πραγματικά ακραίοι και λένε κάποια πράγματα με κρεμάλες κλπ. Να μην κρίνονται όλοι οι πολίτες μαζί, γιατί υπάρχει και μια τέτοια λογική. Λέει ένα σύνθημα και γενικεύεται ότι όλοι αυτοί τα πιστεύουν αυτά. Ναι, ακούστε. Σε ένα πανηγύρι. Δεν πάνε μόνο αυτοί οι οποίοι θέλουν να χορέψουν και να τραγουδήσουν. Πάνε και αυτοί οι οποίοι κλαίνε για τον Α ή Β λόγο. Λοιπόν, σε αυτές τις παρελάσεις δεν μπορούμε να αποτρέψουν αυτά τα άτομα, αυτά τα παιδιά. Δεν υπάρχουν ομάδες περιφρούσες. Είναι μια αυθόρμητη προσέλευση κόσμου. Έρχονται και αυτοί οι άνθρωποι, οι μπαχαλάκηδες λεγόμενοι, εντός εισαγωγικών, και δημιουργούν κάποια σχόλια, κάποια προβλήματα. Τώρα θα μου πείτε γιατί η κρεμάλα δεν είναι η νόμιμη που τη δείχνει εκεί. Ή ξέρω εγώ, είναι ακραία η κρεμάλα. Διότι εάν υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία θα ήταν πραγματικά ελληνική κυβέρνηση και πατριωτική, οι γούσιδες και οι προδότες και οι εφιάλτες θα πήγαιναν στην κρεμάλα.
Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Στα λαϊκά δικαστήρια, έτσι κάποτε λέγανε οι κομμουνιστές. Εγώ δεν θέλω από εδώ και πέρα να χρησιμοποιώ τον όρο κομμουνιστής. Διότι λέγανε εδώ κάτι συνθήματα, εγώ θυμάμαι και θα σας αναφέρω. Ούτε στη Δράμα, ούτε πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν αλλοχαγός τότε και υπηρετούσα στη Δράμα. Ήμουν στην Εξέδρα, παρέλαση 25 Μαρτίου και απέναντι μεριά ο κ. Καραγιαννίδης με την Τουντούκα και πετάγανε και ντομάτες και φωνάζανε και βρίζανε. Τα βίντεο υπάρχουν στο YouTube. Το βίντεο υπάρχει, όχι μόνο ένα, πολλά, στο YouTube. Δεν πρέπει προσέξτε λίγο, να προσέξτε. Γυρίσει η χώρα προσέξτε. Σελίδα, κύριε Ζημολοκτέ. Όχι, όχι, προσέξτε λίγο, θα τα πούμε. Θα συνεχίσει η χώρα τώρα σε αυτό το χαβά, δηλαδή γινόταν κάποτε, θα πρέπει να γίνεται και τώρα και επειδή γινόταν το 50, θα πρέπει να επαναλαμβάνετε κάτι το 18, ας πούμε. Δεν καταλάβατε τον παραλληλισμό. Συνολικά σας λέω όμως. Ναι, ναι. Είναι βίαιοι παράλληλοι. Όταν είσαι πλέον οι λεγόμενοι δημοκράτες εντός εισαγωγικών, οι οποίοι σήμερα είναι εκτός εισαγωγικών προδότες. Τότε είχαν το ηθικό πλεονέκτημα. Το ηθικό πλεονέκτημα έχει φύγει από την αριστερά, έχει τελειώσει η αριστερά, όπως ακριβώς την μετουσίωσαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Τελείως το ηθικό πλεονέκτημα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μεταβιβάστηκε το ηθικό πλεονέκτημα στους πατριώτες ένθεν κακήθεν όλου του χώρου, όλου των Ελλήνων. Άρα λοιπόν, πατριώτες είναι και ο κομμουνιστής, αυτός ο οποίος παρέμεινε κομμουνιστής, και ο κεντρός και ο δεξιός. Εγώ αυτές τις όμως τις ορολογίες τις βγάζω πέρα. Και όλοι οι Έλληνες για μένα είναι πατριώτες. Και ρωτώ, καλώς έγινε, καλώς έγιναν τα συλλαλητήρια. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να κηρυχθεί ανένδοτος αγώνας. 1-1-4, το θυμάστε. Το 1-1-4, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Προσωπικά εκείνη τη χρονιά γεννήθηκα. Γεννήθηκες. Εγώ το πατέρας μου, ο πατέρας μου συμμετείχε πολύ έντονα. Ήμουνα. Και μου έλεγε ιστορίες. Και εγώ δεν ήμουν πολύ μεγάλο. Άλλες εποχές, πρόεδρε. Άλλες εποχές. Προσέξτε όμως τώρα. Άλλες εποχές. Θα πρέπει από αύριο, θα πρέπει όλοι εδώ οι instructors να επαναεκπαιδεύσουμε τους Έλληνες σε κρυφά σχολιά και να τους μάθουμε την ελληνική ιστορία ξανά από την αρχή. Η εκπαίδευση των Ελλήνων δεν πρέπει να γίνεται στη θύραθεν παιδεία πλέον για τον πατριωτισμό τους. Στη θύραθεν παιδεία διδάσκεται ο διεθνισμός και όχι ο πατριωτισμός. Να γίνει δηλαδή και συζήτηση, να γίνει επιμόρφωση του κόσμου. Ακριβώς. Να γίνει προσπάθεια. Ενημέρωση. Ναι. Τι ακριβώς γίνεται. Μια επανακίνηση ενός νέου πατριωτισμού, ο οποίος προέκυψε αυτά δεδομένα. Δεν μπορούμε να λένε αυτός είναι φασίστας, δεν είναι πατριώτης, αυτός είναι κομμουνιστής, δεν είναι πατριώτης. Λάθος. Ο πατριωτισμός των Ελλήνων πλέον από εδώ και πέρα θα φανεί με το πώς συμμετέχει στις δράσεις του ανένδοτου αγώνα για να μην η Ελλάδα φτάσει να γίνει ρημαδιό. Και συνδέεται και τα δύο γεγονότα. Συνδέεται από τη μία το θέμα που προέκυψε με τη Μακεδονία και την ίδια ώρα το θέμα που προκύπτει και αυτό είναι διαχρονικό και θα τρέχει και τις επόμενες δεκαετίες με τη συρρήκνωση του πληθυσμού, με το δημογραφικό το οποίο είναι ορολογιακή βόμβα από τη μία και από την άλλη έχεις και αυτές τις εξελίξεις. Φάνηκε και κάτι άλλο όμως, το είπατε και πολλές φορές κι εσείς. Είδαμε κόσμο, είδαμε πολύ κόσμο, είδαμε χιλιάδες λαού. Στην προηγούμενη Δευτέρα, στη συγκέντρωση στο κέντρο, τι κάναμε μέσα το μοντάζ, είδα κάποια στιγμή πόσο κόσμο είχε, κύριε Σμολοκ. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ο κόσμος μπορεί να μην φαινόταν στην πλατεία, αλλά ακολούθησε μετά ναι, ο κόσμος. Αυτό δείχνει κάτι, αυτό δείχνει κάτι. Ώρα μουντιάλ, ώρα με κακές καιρικές συνθήκες. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει. Και αυτό το μήνυμα δεν το έχουν πάρει οι κρατούντες, οι πολιτικοί απατεώνες. Η εξουσία μεθάει, το ξέρετε. Ναι, αλλά προσέξτε κάτι. Αυτά όλα θα πρέπει να τα πληρώσουν. Είναι εθνικά εγκλήματα. Ναι, η εξουσία πάντα μεθάει και δεν καταλαβαίνει την αντίδραση της κοινωνίας. Θα την καταλάβει στις κάλπες. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα εδώ με τον κύριο Νίκο Σμολοκτό και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέχνων Ομού Δράμας, ο Άγιος Στυλιανός, τον κύριο Νίκο Σμολοκτό, πρώην βουλευτή. Κύριε Σμολοκτέ, ηρεμήσαμε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, πρέπει να πούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει, πρέπει να πούμε, αυτή την περίοδο την επικαιρότητα. Είστε και δημοτικός σύμβουλος, να το τονίσουμε αυτό. Έχουμε ένα νέο νομοσχέδιο. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη?
είχα γράψει ότι οι δημαρχάρες, από κομματάρχες γίνανε δημαρχάρες και από δημαρχάρες γίνανε πασάδες και ο Κλισθένης νούμερο ένα μοιράζει βιλαίτια. Εισαγωγικά τα λέω αυτά. Οι κομματάρχες γίνανε δημαρχάρες. Οι δημαρχάρες γίνανε πασάδες και ο Κλισθένης ένα μοιράζει βιλαίτια. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορείτε να βγαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, και να λέτε ότι θα ανεξαρτοποιηθεί η Κράτη ή η Θράκη. Έλεος. Μπορεί να ήταν ίσως ένας όρος, γιατί είδα και ξαναείδα τη συνέντευξη. Είδα και ξαναείδα τη συνέντευξη. Ήταν στη ρήμη του λόγου. Δεν μπόρεσε να βρει την κατάλληλη λέξη για να το πει. Για ποιον λέτε? Για της Αλεξανδροπόλεως. Και είπε αυτό. Λοιπόν, είναι απίστευτο. Προσέξτε τώρα. Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν τα πάντα στην τοπική αυτοδιοίκηση. 30 νοματέοι και άλλοι 10, το άλλο 10%, 33, στείλουν ένα ψηφοδέλτιο και κατεβαίνουν σε όποιο δήμο θέλουν. Μια ομάδα. Είναι αυτό που λέω εγώ, μια ομάδα ανετάκτων. Μια ομάδα η οποία είναι παλαβή, είναι τρελή, είναι πολιτικά ορφανή. Κατεβάζουν και κατεβάζουν ψηφοδέλτιο. Απλά πράγματα. Σε αυτές τις ομάδες όμως θα επικρατήσει και ο πολυπολιτισμός. Τέσσερις επώνυμοι ηθοποιοί, τέσσερις ποδοσφαιριστές, πέντε στην Αθήνα, ας πούμε. Ναι, κατεβάζουν ένα ψηφοδέλτιο και πάνω πάνω και το Δήμο. Μπράβο. Δεν είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είδαμε, βλέπουμε το τυρί και δεν βλέπουμε τη φάκα. Και η φάκα είναι η κρεκόπορτα. Ποια είναι? Μπορούν πληθυσμιακές ομάδες μεταναστών να κερδίσουν Δήμους που ούτε καν το φανταζόμαστε. Απλά. Με το δικαίωμα της ψήφου. Και όχι μόνο Δήμους και πολλά οφίτσια. Θα μου πείτε είναι κακό, μα τόσο ρατσιστής είσαι, βρε αδερφέ, όχι. Τη στιγμή που είναι νόμιμος εδώ, έχει το δικαίωμα να ψηφίζει και να εκλέγει. Και κάποια στιγμή αναρωτιέμαι, αυτό η ΚΕΔΕ δεν το έχει συνειδητοποιήσει? Η ΚΕΔΕ δεν είναι. Από όσο κατάλαβα όμως, κύριε Σμολοκτή, δεν έχει καμία ιδέα με τον νόμο αυτόν. Δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο που ήρθε τώρα. Ναι. Ουσιαστικά έγινε ερήμην της ΚΕΔΕ, τουλάχιστον με τα λεγόμενα του Πρόεδρου. Εντάξει, λέει ο Πρόεδρος, αλλά στο παραβάν δεν ξέρουμε τι συζητάνε. Θέλω να πω το εξής για να κλείσω τη σκέψη μου, για να μην θεωρηθώ υπερβολικός. Το σχέδιο δίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να διοικηθεί, να διοικηθεί και όχι να χαλιναγωγείται. Από τους τοπικούς κέσαρες, αυταρχικούς δημάρχους, και οι δήμαρχοι οι οποίοι δεν λογαριάζουν την αντιπολίτευση. Αυτοί όλοι πρέπει να πάνε στα σπίτια τους. Όλοι όσοι με τον τρόπο τους μέχρι τώρα έχουν δείξει τέτοια σημάδια αυταρχικότητας και ότι σου λέω εγώ είμαι δήμαρχος, αποφασίσω και διατάζω 99%. Δηλαδή αν πάμε 100 θέματα στο Δήμο Προσοτσάνης, 100 θέματα, τα 97 περνάνε ομόφωνα. Ομόφωνα. Στα τρία θέματα, το οποίο ή κάποτε αν μπορεί η αντιπολίτευση να βάλει ένα θέμα, λέει ο Δήμαρχος, όχι, εγώ έχω πλειοψηφία, εγώ κάνω. Αν δεν είναι έτσι, από εδώ και πέρα θα πρέπει να υπάρχει συνένεση. Άρα εσάς σας θα πρέπει να υπάρχει συνένεση θετικό, για, από όσο το καταλαβαίνω, καλό, για το τοπικό καλό. Από όσο καταλαβαίνω, σας βλέπω με θετική προσέγγιση στην απλή αναλογική. Αλλά δεν είστε δηλαδή, και ακούω και πολλούς από τον ευρύτερο χώρο τον πολιτικό που ανήκετε, οι οποίοι λένε ότι γιατί να μην το δούμε, γιατί να μην δούμε και τη μορφή αυτή της συνεργασίας. Τι το κακό θα έχει δηλαδή να συνεργάζονται οι δημοτικές παρατάξεις? Βεβαίως. Όταν εδώ συνεργάζονται κόμματα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ρωτώ, και γιατί να υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα σε ένα τοπικό επίπεδο που όλοι γνωριζόμαστε, βρε αδερφέ. Όλοι θέλουμε το καλό της τοπικής κοινωνίας, έτσι δεν είναι? Και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο δηλαδή μόνον τα καλά του Δήμου να τα καρπώνεται μια παράταξη και οι άλλοι οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο ψήφισαν τον άλλον και δεν βγήκε δήμαρχος, όλοι οι πολίτες και γενικά όλοι οι υπόλοιποι να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Βέβαια αυτό δεν επικρατεί σε όλους τους Δήμους. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι είναι πράγματι, είναι ηγέτες. Αλλά υπάρχουν δήμαρχοι που είναι δικτατορίσκοι. Αυτό θα εκλείψει. Άρα λοιπόν μια ομάδα πολιτών μπορεί άνετα να καταλάβει το Δήμο, αλλά να έχει άποψη και σκέψη. Φοβάμαι όμως, έτσι, είμαι υπέρ αυτής της απλής αναλογικής, αλλά να βάλω και ένα ποσοστό
για να μπορεί να μπαίνουν μέσα. Από όσο λένε θα μπει το 3%, θα φανεί φυσικά γιατί Παρασκευή ψηφίζεται. Ναι, Παρασκευή. Υπάρχει όμως μια τροπολογία, να το δούμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρώτο θέμα σήμερα στα δελτία ειδήσεων. Συντομεύουν τα ψηφοδέλτια. Όχι, θα το δείτε. Είναι μια τροπολογία 16 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, η μεταξύ των οποίων και τρεις Καβάλας, οι οποίοι τι ζητάνε. Ζητάνε οι εκλογές να μην γίνουν Οκτώβριο, αλλά να γίνουν Μάιο. Πάμε να το δούμε. Η τροπολογία των 16 βουλευτών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον Κλισθένη αναφέρει: λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των προτινόμενων αλλαγών και την ανάγκη αρμονικής υιοθέτησής τους και ομαλής μετάβασης στο προτινόμενο σύγχρονο, δημοκρατικότερο και αναλογικότερο εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και το γεγονός ότι η τρέχουσα θητεία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών είναι εκτενής και ανέρχεται στα 5 έτη, με την παρούσα τροπολογία προτείνεται, κατ' εξαίρεση και για την πρώτη εφαρμογή του σχεδίου νόμου, η διενέργεια των αμέσως επόμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στον προβλεπόμενο με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χρόνο, δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή από την ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019 και η εγκατάσταση των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών να γίνει την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 και να λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, αναφέρουν στην αιτιολογική έκθεση οι βουλευτές. Την τροπολογία υπογράφουν οι βουλευτές Ιωάννης Στέφος, Χρήστος Αντωνίου, Σταύρος Αραχοβίτης, Δημήτρης Βέτας, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Μανώλης Θραψανιώτης, Νίνα Κασιμάτη, Αστέριος Καστόρης, Παναγιώτα Κοτζοπόλη, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Κώστας Μορφίδης, Γιώργος Παπαφιλίππου, Ανδρέας Ριζούλης, Βασίλης Τσίρκας και Γιώργος Τσόγκας. Είναι ένα θέμα αυτό. Κύριε Σμολοκτέ, είστε πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Δεν ξέρω φυσικά τι θα κάνετε στις επόμενες. Θα κατέβετε λογικά, θα είστε υποψήφιος. Από όσο φαίνεται, πρέπει όσοι είναι υποψήφοι να προετοιμάζονται, γιατί αυτή η τροπολογία, λέει ο κύριος Ξηδάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, το πιθανότερο είναι να περάσει. Άλλωστε, 16 βουλευτές την φέρνουν, λογικά θα περάσει. Και αυτό σημαίνει ότι από εκεί που μιλούσαμε για Οκτώβριο, μάλλον και για λόγους, γιατί είναι αυτό, σοβαρό θέμα. Αυτό δίνει... Γίνονται το Μάιο οι εκλογές. Από όσο λένε οι 16 βουλευτές, θα δούμε μέχρι την Παρασκευή τι θα γίνει. Κύριε Φυλακτέ, αυτό δίνει και ένα έναυσμα. Ίσως να ανατρέψει λίγο το προσδεκόμενο χρόνο που θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Εάν κατορθώσουν οι συντάξεις να μην κοπούν τον Ιανουάριο, τις εκλογές τον Νοέμβριο δεν τις γλιτώνουμε. Δηλαδή, αν κατορθώσουν μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην κοπούν οι συντάξεις τον Ιανουάριο, οι εκλογές θα πάνε το Μάιο, Οκτώβριο, που τις έχουν καθόρισει, τον Οκτώβριο, του χρόνου. Εάν τους πούν ότι οι συντάξεις πρέπει να κοπούν, εκλογές εθνικές θα έχουμε τώρα. Όμως, με αυτήν την τροπολογία έχουν πάρει κάποιο μήνυμα, το οποίο δεν μας το λένε, ότι οι συντάξεις δεν θα κοπούν. Και θα κάνουμε τις εκλογές το Μάιο, για να προλάβουμε τις εθνικές εκλογές με την απλή αναλογική να βάλουμε τους δικούς μας. Θα έχουν αυτόν τον τρόπο, ξέρουν. Που σας έλεγα εγώ για την Γκρεκόπορτα. Υπάρχει και μία περίπτωση, υπάρχει και ένα τρελό σενάριο το οποίο γίνεται μεγάλη συζήτηση. Για τετραπλές κάλπες είναι ένα πολύ ακραίο σενάριο. Θα πρέπει να βάλω και να μπουν ευρωεκλογές, νομαρχιακές, περιφερειακές, τοπικές εκλογές, γιατί κάθε πόλη θα έχει, κάθε χωριό θα έχει ξεχωριστή κάλπη για τους τοπικούς συμβούλους. Και να μπει και μια πέμπτη κάλπη ουσιαστικά για να ψηφίσεις για βουλευτή. Θα πρέπει να έχει και για βουλευτικές εκλογές. Πρέπει να κάνουν και γεύμα εκεί. Καζάνια να στείλουν. Δηλαδή θα ψηφίσει ο κάθε πολίτης 10 λεπτά περίπου. Θα πηγαίνει σε μια κάλπη, θα ρίχνει. Μόνο 10. Παραπάνω. Πολλές φορές. Είναι πάντως ένα γεγονός το οποίο δείχνει, για να το πούμε κύριε Σμολοκτέ με νούμερα πλέον, ότι σε 11 μήνες από σήμερα έχουμε δημοτικές εκλογές. Μπορούμε αυτό περίπου αυτό να το θεωρούμε δεδομένο. Άρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Και θα σας πει κάτι άλλο. Και επειδή θα έχουμε και εκλογικό νόμο μέχρι την Παρασκευή, το πιθανότερο είναι από τη Δευτέρα να έχουμε και υποψηφιότητες. Ακριβώς. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ότι οι εθνικές εκλογές ίσως καθορίσουν, αν θα γίνουν τώρα, και τους υποψήφιους δημάρχους ή το αντίθετο. Οι υποψήφοι δήμαρχοι που θα εκλεγούν τον Μάιο του χρόνου,
αν θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, θα καθορίσουν και τη στήριξη των υποψηφίων βουλευτών, οι οποίοι θα επιλέξουν ποιοι θα είναι υποψήφοι με τον έναν ή με τον άλλον σχηματισμό, να μην πω κόμμα. Πάντως είναι ένα θέμα, εγώ θα έλεγα ότι είναι όμως απίστευτο, κύριε Πρόεδρε, να συζητάμε τόσους μήνες ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 19, οι δημοτικές και οι περιφερειακές. Να προκύπτει ξαφνικά Μάιος, μετροπολογία, σαν να ήταν, έχω την αίσθηση, θα φανεί φυσικά τις επόμενες μέρες, σαν να ήταν προϊόν συζήτησης. Και ήταν πολύ καλά στημένο αυτό με τον Μάιο του 19, γιατί λύνεται και ένα θέμα το οποίο είχε προκύψει. Εσάς δεν σας ρώτησε, τι θα κάνετε στις δημοτικές? Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος μέχρι του χρόνου το Μάιο. Τρίτη φορά. Τρίτη θητεία. Ναι, εδώ 13 χρόνια, πόσα χρόνια περίπου. Τώρα πόσο είναι, αν τα βάλουμε όλα μαζί. Από το 2006. Είναι μεγάλο σχολείο. Είναι πραγματικά. Ζήσατε και το Καποδίστρια, ζήσατε και τον Καλλικράτη. Πάμε και το Κλεισθένη. Και θα ζήσετε και το Κλεισθένη. Πάμε όλο και σε πιο αρχαίο, πρέπει να πούμε. Θεού θέλοντος. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες. Έχουμε μια παράταξη στο Δήμο Πρωτοτσάνης. Πιστεύω ότι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα μέσα σε αυτά τα πλαίσια τα οποία κινούμαστε να αξιολογήσουν την παρουσία μας αλλά και την απουσία μας. Γιατί οι τοπικές εκλογές έτσι γίνονται. Να τονίσουμε φυσικά ότι είναι απλή αναλογική, ότι το νομοσχέδιο λέει ότι θα γίνεται μία λίστα δημοτικών συμβούλων και δεν θα βγάζει κάθε δημοτική ενότητα έναν αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνεται ένας πολύ δύσκολος αγώνας εκλογής. Και ευχόμαστε σε όλους όσους πολιτευτούν να τα καλύτερα. Να γιατί πω, όμως, πλέον θα μπορούμε να μιλάμε πλέον από το Σεπτέμβριο. Πλέον θα έχουμε μια προεκλογική περίοδο ουσιαστικά. Και θα σας πω το εξής, ότι εδώ θα πλέον δεν μπορεί να γίνει αυτό το αναπανάληπτο να έχω εγώ λόγω χάρη στις δεύτερες εκλογές 1000 σταυρούς και να εκλέγεται, να βγαίνει δηλαδή αντιδήμαρχος με 250 σταυρούς. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή, 1000 πολίτες επέλεξαν εμένα. Και εσύ, το εκλογικό σύστημα δηλαδή, βάζεις μέσα στην ιστορία έναν που πήρε 300 ψήφους. Και μετά είναι... ο Δήμαρχος, επειδή είναι εκεί, τον κάνει αντιδήμαρχο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ, εδώ θα είναι πολύ αβαρύ αυτό. Ναι, θα επικρατήσει η αριστεία, έτσι πιστεύω. Μπορεί να λέει απλή αναλογική, αλλά θα επικρατήσει η αριστεία. Ο λαός θα ψηφίσει τους καλύτερους. Και ο λαός όταν δίνει σε κάποιους 1000 ψήφους και σε κάποιον 200, τον αξιολογεί ουσιαστικά, κύριε Σμολοκτέ, γιατί είναι μια μορφή αξιολόγησης αυτή. Δεν είναι μόνο το ψηφοδέλτιο που έδωσε τους σταυρούς, είναι και η προσωπικότητα του υποψηφίου. Τη συμπεριφορά του, την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Και πολλά άλλα. Θα φανεί φυσικά και θα δούμε πώς θα ταξιδέψει το νομοσχέδιο. Πάντως, τα πρώτα δείγματα γραφής, είτε μιλάς με κομμουνιστή δήμαρχο, είτε μιλάς με δεξιό δήμαρχο, είτε μιλάς. Όλοι οι δήμαρχοι δεν θέλουν το νομοσχέδιο. Αυτό να το ξέρετε. Είπαμε. Διότι έχω δημιουργήσει αυτό το σύστημα της οικογενειοκρατίας. Να μην πω και το... Και θέλουν ουσιαστικά να... Να μην πω εκείνη την ορολογία, το κοτζαμπάσιτο. Πασάδες θέλουν. Ναι, γιατί. Διότι σου λέω, εγώ είμαι ο Τσιφλικάς, ο Τάδε, έχω 150 σταυρούς. Έχω ένα σόι το οποίο είναι από 150 σταυρούς. Τους πω δε για τώρα, φίλε. Στάρω. Τώρα δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό. Θα δείξει πάντως το επόμενο χρονικό διάστημα και από το Σεπτέμβριο φυσικά θα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες θα κρίνουν πολλά. Είναι γεγονός ότι οι συντάξεις και το αφορολόγητο, αν δούμε ότι δίνεται μια δυνατότητα παράτασης, και αυτό είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο. Οι εκλογές θα πάνε τον χρόνο. Επίσης, οι απόστρατοι και κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων. Το αναφέρατε, να σας πω κάτι. Θα πάρουν και χρήματα επιστρεφόμενα, από όσο είπαν τηλεοπτικά. Σε παρακαλώ, να το σχολιάσουμε δύο λεπτά. Διαβάζω στο διαδίκτυο απίστευτα πράγματα. Ότι δώσανε χρήματα στους ένστολους. Για μένα αυτή η ορολογία είναι απαράδεκτη. Είναι αξιωματικοί και άντρες, γυναίκες και άντρες, οπλίτες ή στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δεν υπάρχουν ένστολοι. Ένστολοι ποιοι είναι? Ένστολος είναι και ένας νοσοκόμος, ένστολος είσαι και εσύ και εγώ ένστολος είμαι. Λοιπόν, αυτοί έχουν μια ξεχωριστή ορολογία και μια ονομασία. Και ο παπάς ένστολος. Έχει, ναι, έχει φρίξει το διαδίκτυο. Δίνουν, λέει, τα 30 αργύρια του τετιμημένου. Δηλαδή, όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από το 2012 στερήθηκαν το 60% της συντάξεώς τους.
Η απόστρατη και ενεργεία, είτε είναι αστυνομική είτε είναι στρατιωτική, από το 2012 στερήθηκαν το 60% της συντάξεώς τους. Τα οποία τα κέρδισαν με νόμιμο τρόπο μέσω του Συμβούλου Επικρατείας. Του τα δίνει τώρα ο καμένος ή ο Τσίπρας για να τους καλοπιάσει. Μα αυτά είναι απίστευτα. Όποιος τα πιστεύει είναι κακόλος. Είναι κακόλος όποιος τα πιστεύει. Αποφάσεις όμως, επειδή πολιτικός είστε κύριε Σμολοκτέ, αποφάσεις όμως, το επαναλαμβάνω, οι οποίες γίνονται σε μια χρονική συγκυρία και θα είναι ένα καλό ποσό για αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες. Για αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Για αυτές τις ομάδες συνταξιούχων ή εργαζομένων. Ακούστε λίγο. Ένας ο οποίος έχει... Καταλαβαίνόμαστε. Ναι, ένας ο οποίος έχει καταστιαλάσει. Τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Καμένος και ο Τσίπρας. Θα πάτε, αν του δώσει 3 χιλιάρικα ή 5 χιλιάρικα ή 2,5 χιλιάρικα. Τον αναβαθμίσατε πάντως, ο κύριο Καμένο, το λέτε μπροστά. Πρώτο. Ενώ θεωρείται, ότι είναι, θεωρείται ότι είναι αρκετά ορφανός, ναι. Μπορούμε να μόνο πούμε στην διαδικασία. Μόνο ορφανός είναι. Κλαίει συνεχώς. Λοιπόν, αυτή εδώ, πιστεύετε ότι αυτός ο οποίος θα πάρει τα δύο, τα οποία δικαιούται. Δεν του το χαρίζει ο Τσίπρας ούτε ο Καμένος. Τα δικαιούται. Θα πάνε να ξαναψηφίσει τον κύριο Καμένο ή τον κύριο Τσίπρα. Αυτό θέλετε να πείτε. Όχι, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν τρελαθεί να γράφουν ότι τα αρπάξαν οι αστυνομικοί, τα αρπάξαν οι χωροφύλακες. Εγώ λέω απλά ότι είναι κάποιες κινήσεις που δείχνουν αυτό που θα ακολουθήσει, ναι, από τον Ιανουάριο, εντάξει, και μετά. Είναι πολιτική, Θανάση. Πολιτική είναι πολιτική. Εντάξει. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, όπως έχουμε πει, και κυρίως είναι ο πολιτικός χρόνος που επιλέγεις να κάνεις κάποια πράγματα. Και κάποτε πριν πάμε στις εκλογές δεν είναι το εκλογικό επίδομα. Και το κάνανε από ένα 50 μέχρι 500 ευρώ. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά έτσι. Πολύτεχνη. Η μεγάλη κατηγορία. Εσείς έχετε βάλει και κάποια ζητήματα και κάποια αιτήματα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται με αυτά τα αιτήματα τα οποία θέσατε. Έχουν καταργήσει οτιδήποτε έχει στηθεί διαχρονικά για να στηριχθεί πιο η ανανέωση και η αναγέννηση του ελληνικού πληθυσμού. Τα έχουν καταργήσει οτιδήποτε προνόμια, ψηλοπρονόμια. Κρατήσαμε με νύχια και με δόντια στην τοπική αυτοδιοίκηση για τα δημοτικά τέλη, μείωση 50% για το νερό. Τόσα παιδιά κάνουν μπάνιο. Δεν είναι άλλο να έχεις ένα παιδάκι να κάνει μπάνιο και άλλο να έχεις 5 παιδιά να κάνουν μπάνιο. Οι δήμαρχοι ευτυχώς το καταλάβανε, αλλά το λέει και ο νόμος. Στο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, τον λεγόμενο Καλλικράτη, γράφει στο άρθρο 202 ότι μπορούν, για να γίνεται κοινωνική προσφορά, να μηδένει μέχρι και μηδέν, να μην πληρώνουν οι πολυτεκνοί δημοτικά τέλη. Λοιπόν, κρατήσαμε μόνο αυτά και το πάσο με το οποίο, την πολυτεχνική ταυτότητα, με την οποία πηγαίνουν με τα αυτοκίνητα, με το αστικό και με τα ΚΤΕΛ, το 50%. Καταργήθηκαν από την αεροπορία και από τα άλλα μέσα, δεν μας παίρνουν. Μόνο εκεί. Λοιπόν, αν καταργήσουν και αυτό το πάσο, πλέον δεν υπάρχει τίποτε στις πολύτεχνες οικογένειες. Καταργήσανε μόνο από 20% που ήταν οι προσλήψεις με ειδικές κατηγορίες, το πήγανε στο 15%, κόψανε τις μεταγραφές. Τα κίνητρα με τα οποία θα έβλεπε ένας νέος. Ξεστήνεται ένα σύστημα που ουσιαστικά ενίσχυσε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων. Είναι φοβεροί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν 5, 6, 7 παιδιά και είναι σε απόγνωση. Και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, κύριε Φυλάκτε. Συνάδελφοι, είτε αξιωματικοί στο στρατό, είτε αστυνομικοί, είτε στα σώματα ασφαλείας, ή δημόσιοι υπάλληλοι με σώματα ασφαλείας, να παντρεύονται και να κάνουν γάμο. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν 2 μισθούς. Αν τους προσθέσουμε, φτάνουν γύρω στα το χρόνο τα 30 χιλιάρικα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και δεύτερο και τρίτο παιδί. Αν τα κάνουν και τέταρτο. Με το νέο νόμο που έχει βάλει για τα επιδόματα στο ΚΕΑ ή στο μέσο, έχει κάτι το καινούργιο φορέα, τον ΟΠΕΚΑ, μπορεί να δίνει σε έναν που έχει ένα παιδί ή δύο παιδιά ανήλικα πραγματικά μεγάλα ποσά. Να αυξήθηκε ή να διπλασιάστηκε το επίδομα του παιδιού. Αλλά κόβει όσα ζευγάρια έχουν μισθό πάνω από 23.000, τους κόβει σχεδόν τα επιδόματα. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι δημογραφική πολιτική. Δημογραφική πολιτική είναι αυτό που κάνει ο Όκραν στην. Πώς λέγεται, Όμπραν. Ο κύριος Όρμπαν. Όρμπαν στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Με το που παντρεύεται το ζευγάρι, παίρνει το διαμέρισμα, ό,τι θέλει. Οικόπεδο, διαμέρισμα, σπίτι, οτιδήποτε και 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννέται. Το μήνα. Και η μάνα κάθεται στο σπίτι και δεν δουλεύει. Και τη θέση της μάνας την παίρνει ένας άνεργος. Αν υπάρχουν άνεργοι στην Ουγγαρία, που δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αυτές είναι οι πολιτικές. Γιατί ο άνθρωπος κατάλαβε ότι χωρίς Ούγγρους και Πολωνούς δεν θα υπάρχει ούτε Ουγγαρία ούτε Πολωνία. Κύριε Πρόεδρε, κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε. Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι στο Σύλλογο Πολυτέκνων αυτή τη στιγμή δημιουργείται
κάνουμε φράσεις, αλλά δεν τις διοχετεύουμε στον τύπο. Όσες και όσοι είστε πολίτεχνοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά τις δράσεις που κάνουμε και ωφελούνται. Ωφελούνται πραγματικά, είναι της πράγμας. Ξέρουν πάρα πολύ που με βλέπουν και με ακούν. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να κάνουμε την ετήσια εκδήλωσή μας, να βραβεύσουμε τα παιδιά μας, των πολυτέχνων και τα παιδιά τα οποία αρίστευσαν. Είχατε επιτυχίες φέτος. Είχαμε, αλλά τα παιδιά, η οροφή μειώνεται. Όταν δεν υπάρχει. Τα παιδάκια τα οποία θα πάνε στην πρώτη τάξη το Σεπτέμβριο, κύριε Φυλακτέ, είναι 48 παιδιά. Πολύτεχνα. Πρωτάκια. Παλιά πόσα. 110 είχαμε το 9. Πρωτάκια. Πολύτεχνα. Από εδώ να βγάλει το συμπέρασμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, έχουμε πέσει φοβερά δημογραφικά. Η Δράμα πρωτοστατεί στην υπογεννητικότητα. Πάντως, έχετε επιτυχίες και σαν παιδιά πολυτέχνων που περάσαν στις σχολές κλπ. Θα βραβεύσουν τα παιδιά μας αυτά. Περιμένουμε τώρα από τον Σεβασμιώτο, το οποίο στηρίζει αυτή την όλη προσπάθεια, να δούμε τι θα γίνει και πότε θα ορίσουμε την ημερομηνία. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τα παιδιά που αρίστευσαν στα γυμνάσια, στα λύκεια και όσοι πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές. Και φυσικά έχετε και τη στήριξη του Γέροντα Εφραίμ. Του Γέροντα Εφραίμ, πράγματι, ο οποίος εδώ και 4 χρόνια μας στηρίζει οικονομικά. Της Μονής Βατοπεδίου. Πιστεύω ότι. Α, και καλό όλους τους πολυτέχνους, οι οποίοι δεν το έχουν κάνει, όσοι σας μας ακούτε και όσοι με ακούτε. Θα φέρετε το αντίγραφο ή μια φωτοτυπία ή με mail ή με fax το αριστείο το οποίο πήρατε στα γυμνάσια ή στα λύκεια και την βεβαίωση εγγραφής στην σχολή, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για να μπορέσουμε να κάνουμε τα πτυχία και να βρούμε μια άκρη. Να σε ευχαριστήσω, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν πραγματικά μια ενδιαφέρουσα συζήτηση η σημερινή. Εμείς θα ξαναλέμε την Παρασκευή με τις παρεμβάσεις από το ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, ψηλά το κεφάλι. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Γεια σας. Yeah.